Σήμερα θέλω. Αποδείξει και ονόματα. Σήμερα θέλω μια ειδική μεταχείριση. Έτσι δεν είναι το κομμάτι, αποδείξει και ονόματα. Χρήσω Δάντη. Και το κορμάκι σου να ψάξω πόντο-πόντο. Κορφαίο. Ναι. Γουστάρει Δάντη. Ναι, δυνατό. Στα παλιά του. Θα ακούσουμε Δάντη σήμερα. Τι θα βάλουμε, ποιο θα βάλουμε. Εντάξει, από παλτό μέχρι. Όχι παλτό, Ρεθανά. Θα πέσω να κοιμηθώ δηλαδή. Είμαι πολύ. Ναι, αλλιώ. Σήμερα είμαι. Σήμερα κουβαλάω μια μεγάλη κόπωση. Α, νόμιζα ότι θα έλεγε ότι έχω μείνει ζωχάδε. Ζωχάδε δεν έχω, μια χαρά. Όχι, ναι, φαίνεσαι όντω ήρεμο. Ναι, είμαι ήρεμο. Απλά φαίνεσαι όντω καταβεβλημένο, φίλε. Ναι. Είχα πολύ δύσκολη μέρα. Σκαβέ. Σκάφτε. Σκάφτε που λέει και ο Χάρη Κουμακάρη. Σκάφτε. Έχω. Δούλευα πρωί. Οικοδομή. Πιλοφόρη. Πιλοφόρη. Φεύγω μετά, πάω στο Βικελίδης. Είχε απολογιστική συνέντευξη στην Τάρση Νέτο. Θα μιλήσουμε για αυτό. Και πρόσεξε τώρα, μετά το απόγευμα έχω και άλλη δουλειά στο Βικελίδης. Και έχω τελειώσει 3 η ώρα. Λέω τι να κάνω. Σκαλοπάτια. Τώρα περιμένω 3 σκαλοπάτια. Κάναμε κερκίδα, μετά έμεινα σκαλοπάτια. Και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Πάω σπίτι, μαγειρεύω γαριδομακαρονάδα. Τρώω ωριακά. Εξαιρετική γαριδομακαρονάδα του Νίκο Παπαδόπουλου. Όσοι δεν έχετε φάει, και όσοι δεν έχετε φάει, χάνετε. Λοιπόν, βεβαίως. Την κάνω ωριακά, ρε παιδί μου. Προλαβαίνω και τρώω ίσα με τσαλτσούλα τη εκεί πέρα και τα λοιπά. Mm-hmm. Έξι παρά, ξανά μάνα στο Βικελίδης. Πάμε στο Βικελίδης. Είχα άλλη δουλειά. Και μετά. Είδες, αυτό το κακό. Η Περαία είναι ωραία σαν περιοχή. Ναι, αλλά είναι το πήγαινε. Έχει αυτό το κακό, ρε φίλε. Έχει αυτό το κακό. Το ότι, εντάξει, βέβαια από τη Χαριλάου. Θα μιλήσουμε αργότερα με Περαία. Και... Είναι εκεί μένει. Η τηλεφωνική εκεί διαμένει. Δικός μου είναι. Για μετά τις 11. Μου έδωσε κίνητρο. Μια διαφορετική από τις άλλες ραδιοφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, είναι στην Περαία. Λοιπόν, κατοικοεδρεύει ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε. Από τη Χαριλάου δεν είναι μακριά, δεν είναι κανένα τέταρτο. Εντάξει. Είναι πιο κοντά, όντως, ναι. Δηλαδή, και το έχω κάνει και χωρίς κίνηση και λίγο πατητός, ας πούμε. Το έχω κάνει και 12 λεπτό. Αλλά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω ότι πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου. Κάτσε που το λες, φίλε. Ακούγεται. Ναι. Καλησπέρα στον Άγγελο. Μας στέλνει τις καλησπέρες του. Βεβαίως. Λοιπόν. Που πρέπει να αρχίζω να σκέφτομαι το να μετακομίσω κάπου εδώ πιο κοντά. Όχι στο ραδιόφωνο βασικά συγκεκριμένα. Μια καλαμαριά, τίμια καλαμαριά. Ένα τίμιο Αϊγιάννη. Δεν θέλω κάτι παραπάνω στη ζωή μου. Εκεί πέρα. Θες ποινικιάζω εγώ κανένα δωματιάκι στο σπίτι μου έτσι να σε βάλω στην ταράτσα. Έχουμε το παλιό το πλισταριό που είχαν τα παλιά σπίτια, οι παλιές οικοδομές. Κάτσε ρε Θανάση και πες. Το έχω κάνει τώρα εγώ αποθήκη. Άμα θες σε βάλω εκεί πέρα. Πλάχι λίγο. Έχει αρκετή ζέστη. Δηλαδή, είναι, το καλοκαίρι κανάς... εκεί. Το σαραντάρι σίγουρα το πιάνει. Κανένα οικονομικό μετανάστη. Μπαίνω μέσα να πάρω κάτι. Βάλει το πλισταριό. Κάνα πρόσφυγα. Τη θάλασσα, τα πράγματα, κάτι ξαπλώσει τα λοιπά. Πώς φίλε, μια... έχει. Κάτσε, ρε Θανάση, δηλαδή. Θα τα βγάλω αυτά, ρε φίλε. Περίμενε. Θα σου κάνω δωματιάκι. Περίμενε, ρε Θανάση, και πες ότι εγώ θέλω να φέρω μια γυναίκα. Εκεί, φίλε. Εκεί. Θα ζεσταθεί και όλα. Θα τα βγάλω και πιο εύκολα. Αλλιώς δεν την κάνεις τη γυναίκα. Τι, για σπίτι. Και την πας για Μπυριούκοφ. Καλά. Δεν είπα ότι θα τη φέρω για ποιητική βραδιά. Σου λέω είναι το παλιό το πλισταριό το οποίο γίνει σαν αποθήκη. Αλλιώς δεν την πηγαίνει σε μονοκατοικία, αλλιώς δεν την πηγαίνει σε πλισταριό. Αλλιώς πού να σε βάλω, ρε φίλε. Έχω και μωρό παιδί μες στο σπίτι. Τι να, ντροπή. Ντροπή πράγματα. Ναι, σε βάλω και να βγάζει τα μάτια σου. Κάνα δωματιάκι μικρό έτσι. Εντάξει, τα δωματιάκια μας σχετικά μικρά. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Στην οικοδομή σας νοικιάζετε τίποτα. Στην οικοδομή δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε άλλα δωμάτια, σε άλλα διαμερίσματα δεν έχω μπει. Μόνο από κάτω έχω μπει. Όλα είναι. Που εντάξει, μερικές φορές έχει ανάγκη τη μεγάλη γυναίκα και μπαίνεις λίγο μέσα να τη βοηθήσεις και τα λοιπά. Κάτι πέφτει. Όχι. Τίποτα. Εντάξει, γείτονες είμαστε. Να έρθω να μείνω και πέρα. Σε έχω πει όποτε. Πες κανένα λόγο. Υπάρχει ανάγκη. Χτυπήσε ένα τηλέφωνο. Χτυπήσε εμένα. Αρκεί να μην είναι μεσημέρι. Καλά είναι μεσημέρι. Μεσημέρι κοιμόμαστε. Μεσημέρι κοιμόμαστε. Να είμαι εκεί πέρα κοντά, να μου κάνει και η κυρία εκεί κανένα φαγητό. Yeah. Να έχετε να μου χτυπάει την πόρτα. Νικολάκη, είναι μου παίρνει τηλέφωνο. Νικολάκη, ανέβα να φάμε. Όχι, κατέβα. Εσύ πάνω θα σε ταράτσα. Αν είσαι ο πλισταριό. Νικολάκη, κατέβα να φάμε. Εξής, ούτε τηλέφωνο. Με τη σκούπα. Α, είναι κατευθείαν. Ναι, είναι κάπου στο. Όχι, είναι εκεί που είναι το δωματιάκι. Είναι πάνω από. Α, είναι πάνω από το σαλόνι. Ναι, πάνω από το σαλόνι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε με τη σκούπα να γλιτώνουμε και τα τηλέφωνα. Ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ. Κατεβαίνεις, τρως και έφυγες πάλι. Και εγώ θα κάνω άλλα ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ. Θα
καλή Ναταλία. Μαμά και μαμά, τι ακούγεται πάνω. Τίποτα. Γιατί κούνιζε τα κρεβάτια πάνω. Πώς τον πετά. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ. Νομίζω το καταλάβατε. Σατανάδες. Γιατί τόσους μήνες πλέον έχετε μάθει το ποιο είναι το νόημα της, η ουσία και η θεματολογία της εκπομπής. Κανά το νόημα της ζωής. Δεν το έχει βρει κανένας ακόμα. Ηλίκη. Βασικά, το νόημα της ζωής διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βέβαια, ναι. Και διαφέρει και από ηλικία σε ηλικία. Εντάξει. Ναι. Εσύ, ας πούμε, έχει βάλει το Ε, εκπληκτική ταινία του Χάρι Κλίν. Α, ναι, ναι, με τον επιθεωρητή. Ναι. Πώς το λέμε, Μπέκα δεν τον έλεγε. Μπέκας ήταν. Νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε. Του πεθαίνει όλους, ε. Το μικρόφωνο στην τηλεόραση και να βλέπουμε. Επιθεωρητής Μπέκας. Τι ωραία που είναι. Που βγαίνει και έχει κάνει λάθος το νούμερο. Ρε το Χάρι Κλίν, το μακάρι. Λοιπόν, πολύ δυνατός. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπαλαντέρ, κυρίες και κύριοι. Αυτός ήταν μέχρι και τις 12, σήμερα Τρίτη, 22. Εδώ ένα σίγμα στο ποστάρισμά σου. Πού? Εδώ. Ζεσταίνεται. 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 Ζεσταίνεστε. Τσιμπουφάν, ρε. Τσιμπουφάν. Πρόσθετε ένα σίγμα. Τσιμπουφάν. Λοιπόν, παρά θα πάμε και τις 12 σε μια ψιλοκουφόβραση φάση. Ναι. Γενικά είναι μια χαλαρή εβδομάδα. Έχει άπνοια, ρε φίλε. Έχει άπνοια. Ναι, και ο καιρός και δεν βοηθάει αυτό. Το θετικό πάντως είναι ότι εν όψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος, που σου κουδού. Εντάξει, βγάλω το πού, μην το κάνουμε και τετραημέρου, μην το ξεφτυλίσουμε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι. Κοίταξε, κάποιοι θα φύγουν Παρασκευή μεσημέρι και θα γυρίσουν Τρίτη πρωί, νωρίς, ξημερώματα, κατευθείαν στη δουλειά. Σωστό. Αλλά το καλό είναι με βάση τις τωρινές, τις σημερινές μετεωρολογικές προβλέψεις ότι θα κάνει αρκετά καλό καιρό. Θα έχει δηλαδή ζέστη, θα έχει πολύ ζέστη το Σάββατο, άνω των 30 βαθμών Κελσίου, και θα έχει κοντά στους 30 βαθμούς και κοντά στους 28-29 με πολύ αραιή συννεφιά Κυριακή και Δευτέρα. Ναι. Έτσι βέβαια λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις σήμερα που είμαστε αρκετά μακριά. Είμαστε ακόμα Τρίτη. Ναι. Μέχρι το Σάββατο έχουμε ακόμα αρκετό καιρό. Αλλά θα έχει καλό καιρό, δεν θα βρέχει. Γιατί ξύνει τώρα την πληγή. Μέχρι το Σάββατο έχει αρκετό καιρό. Έχει ρε φίλε, εντάξει, Τρίτη είναι. Καλά, τη φάγαμε και τη σημερινή εκπομπή, εντάξει. Ναι. Αύριο είμαστε μέσα τη εβδομάδα. Λοιπόν. Πέντε Παρασκευή, εντάξει. Δεν θα προκύψει και τίποτα έκτακτο να μην κάνουμε. Κάτι θα προκύψει. Δεν γίνεται. Αύριο μάλλον δεν θα έρθω. Μην έρθει, φίλε. Αύριο είναι Τετάρτη, έτσι. Όχι, δεν είναι ότι απλά δεν θα έρθω. Ναι. Θα πάω Χαλκιδική. Θα πάω Χαλκιδική. Αλλά. Για μπάνιο και ρεπορτάζ. Για φιλικό. Για φιλικό. Τι γιατί αύριο στις 6 παίζει 3.000 φιλικό. Όχι, ρε φίλε, σοβαρά μιλάω. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Αυτό τώρα πώς έγινε. Έλα μου, ντε. Γιατί το βάλω την άλλη εβδομάδα να φτιάξει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν κατάλαβε. Κυριακή παίζουμε Δευτέρα τελευταία προπόνηση και μετά φυλάκια. Ναι. Ναι. Α, πριν καν Δευτέρα τελευταία προπόνηση. Ναι. Αγίου Πνεύματος έβαλε προπόνηση πάνω. Και καλό καλοκαίρι, χαλάρωμα. Και μετά έλα, φιλάκια. Του έβαλε Αγίου Πνεύματος χαλάρωμα. Τελειώσαμε. Εντάξει. Α, δεν την κάνει Δευτέρα, την κάνει Τρίτη. Εντάξει. Έφαγε μπινελέκι. Και αύριο προ έκπληξη όλων μας, ναι. Ανακοινώνει σήμερα το απόγευμα η ΠΑΕ Άρης φιλικό με την Τρίλια. 6 ώρα. Εκεί θα είμαστε, παιδιά, να ξέρετε. Θα το καλύψουμε και αυτό. Και αμαλάχια, άμα είναι, μπορεί να πάμε το πρωί να κάνουμε κάποια φωτιά. Θα πάζε, φίλε, να κάνει μια φωτιά. Λες να πάμε. Εντάξει, θάλασσα τώρα. Τράβο, μια Τρίλια που κοντά στην Καλλικράτη δεν είναι. Μετά την Καλλικράτη. Ναι, εντάξει, πάνε η Καλλικράτη εκεί έχει. Λες να πάμε κανένα. Ναι, εντάξει, πάνε κάνει εκεί μια φωτιά εκεί. Επανομία, αυτά έχει καλή θάλασσα. Δεν πάμε. Εκεί η Ηράκλεια πάνε. Στην Ηράκλεια έχει καλή θάλασσα. Στην Ηράκλεια έχει αρκετά καλή θάλασσα. Ας έρθανα, πάμε τώρα στην παραλία, αρχίζουμε να βουτάμε. Να πάρουμε και τίποτα κορώνα να πούμε και πέρα 5-6. Όχι, δεν πάμε ποτέ. Εντάξει, αυτοσυγκράτηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοσυγκράτηση, μάλιστα. Εύκολα. Αλλά κοίτα, ανάλογα με την κατάσταση που θα γυρίσω, θα εξαρθεί και από το αν θα έρθω ή όχι. Θα δούμε. Από μένα έχει το ελεύθερο. Και τη διεύθυνση το έχω παραδόξω. Ναι, ρε, μου λέει για το φιλικό τι ώρα είναι. 6. Για το λέω. Λέω έχει πολύ χρόνο μέχρι το φιλικό. Ναι. Οπότε θα κάνει ένα μπανάκι. Του λέω να πάω. Μου λέει πήγαινε, λέει και το βράδυ δεν πα γάμα. Και μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Μετά τη βάφτιση. Από τη βάφτιση και μετά είναι στι καλέ του. Είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, όχι, αύριο. Έπιασε και το μικρόφωνο εκεί πέρα, τραγούδισε κτλ. Πώ το κοριτσάκι. Μαρία, νομίζω. Μαρία, νομίζω. Ήσουν να λε τη βάφτιση και λε νομίζω. Πήγα λίγο πιο ωραία. Κατάλαβα. Επειδή, πρόσεξε, επειδή περιμέναμε τον Μουρελί, ναι. Και άργησε ο Σταμάτης. Όχι, εντάξει, άλλο συνάδελφο που πήγαμε μαζί, ναι. Άργησε. Η βάφτιση ήταν 12 και εμεί πήγαμε 12 κάτι. Αλλά είδε δύσκολο που έκανα όμω, έτσι. Δεν είναι φωτογραφίε, θα μου δείξει μετά. Κάτσε, ρε. Τώρα. Εγώ να δώσω τον χορηγό τη εκπομπή, Παράσχο, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, Ολύμπου 90, όνομα και πράγμα από το ρήμα. Όχι, το ρήμα δεν είναι Παράσχο, είναι Παρέχο. Αλλά ο μελλοντικός είναι, έτσι δεν είναι. Πώς είναι το μελλοντικός, θα παράσχω τις υπηρεσίες μου. Όχι, θα παρέχω. Τι κάνω,
Πώς είναι το ρήμα. Παρέχουν το ρήμα. Παρέχουν τις υπηρεσίες. Παρέχουν και ο παίκτης της Βαλένθια. Ναι. Παρέχω. Ο μελλοντικός είναι. Παρέχω. Είναι συμμετέχω, θα συμμετάσχω. Δεν λέμε. Άρα παρέχω, θα παράσχω. Όχι. Θα παρέχω. Θα παρέχω. Θα παρέχω. Τέλος πάντων, παρέχω παράσχο. Ό,τι χρειάζεται πάντως για υδραυλικά, ανταλλακτικά, φυσικό αέριο, λέβητα κτλ. Θα πάτε στον Παράσχο, στην Ολύμπο 90, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferrol και Wolf. Baxi. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Δες εδώ, δηλαδή, εσύ που έχεις και, και κόρη τώρα. Δηλαδή. Για πες. Ναι, ρε φίλε, έχει στυλ. Έχει στυλ. Έχει στυλ. Εντάξει, έχει στυλ. Είδες εδώ, ρε φίλε, φωτογραφία. Δηλαδή, αν τον Αταλάκη ήταν σε ηλικία γάμου, θα τη έλεγα. Να κάνω πεθερό. Άμα ψάχνει τον Αταλάκη, δεν έχει μάτια εδώ πέρα. Πόσο είναι η Ναταλία τώρα? 5. Ωραία, πες άλλα 13, 18. Ναι. Εγώ θα είμαι. Όχι, ρε φίλε. 40. Ρε φίλε, 22 χρονά και διαφορά. Και τρελά ερωτευμένη να είναι, θα του το απαγορεύσουν να παντρευτεί στα 18. Τι λες τώρα, απλά κάνει. Ωραία, 42-20. 42-20. Άστρο, πριν πιάσει τα 30, θα τη πω, ξέχασε το κορίτσι μου. Α παντρευτεί όποιον θέλει, ό,τι θέλει κτλ. Ό,τι α είναι και κουμάει που λέει ο λόγο. Αλλά τη πω, ρε παιδί μου, ζήσε πρώτα τη ζωή σου. Καλά, αυτό εννοείται. Εντάξει, τα 18, τα τι είμαστε, το 40 ζούμε και το 50. Τι ωραία που θα ήταν όμως να έχω πεθερό τον Κιλόνι. Yeah. Τι πλάκα που θα είχε. Τι ωραία που θα ήταν. Τι χαβαλέ θα κάναμε. Νικολάκη, τι κάνεις αγόρι μου. Κατέβα να φάμε. Ακόμα πάνω δεν σε είχα. Η πρίκα. Το πλισταριό. Τι πρίκα θα μου δώσει τον κύριο Δαλά στο πλισταριό. Πάνω θα στο φτιάξω για να στεγάσετε το νερό. Θα σου βάλω μια θερμομόνωση. Το νερό τάσα. Θα πάρουμε και τον Παράσχο να μα φέρει τα υδραυλικά και θα στεγάσετε με την ανταλίτσα το νερό τάσα πάνω. Τι γίνεται, κύριε Θανάση, τι κάνετε. Γεια σου Νικολάκη, αγόρι μου, πώ είσαι καλά. Να πάμε να δούμε κανένα ματσάκι. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που θα ήταν. Χαβαλά θα είχε. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τις αγκαλιάσετε και να βγείτε στον αέρα της πόλης. Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς, Απολωνιστές, οπαδοί του Αγροτικού Αστέρα, της Ομόνιας Σύνδου, του Ποσειδώνα Καλαμαριάς, του Αχιλέα Περέας, του Κεραυνού Αγγελοχωρίου. Του Κεραυνού Αγγελοχωρίου, εκεί πέρα που θα έχουμε και ο καλεσμένος μας συνδέεται. Με τον συγκεκριμένο σύλλογο, με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας ενδεχομένως, που κάποτε με παίχτη τον Σάκη Πρίτα. Ο Πρίτας φυλακή είχε αποκλείσει κάνει ένα παιχνίδι την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ βεβαίως, έτσι. Εκεί έγινε λοιπόν, αυτό. Τον οποίο τον βλέπω συχνά, πηγαίνει στην ίδια παιδική χαρά το... Νομίζω γιο έχει. Ναι, νομίζω γιο έχει. Και πλέον είναι και μέτοχος σε πολύ γνωστό μαγαζί της πόλης εδώ και κάποια χρόνια. Α, ναι, δεν το γνωρίζω. Να μου πεις, μου πεις μετά. Καλά, εντάξει, δεν είναι για να μην πεις. Το Μάντο. Σάκης Πρίτας, ο οποίος Σάκης Πρίτας είναι μεγάλη μορφή. Έτσι. Πολύ καλός χαφ και δεν είναι τυχαίο ότι είχε πάει και στην Εθνική τότε. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ τον Πρίτα τον έζησα σαν αντίπαλο όταν έπαιζα κι εγώ μπάλα. Και τότε μάλιστα. Τι γιο-γιο, ρε. Τότε μάλιστα ο Πρίτας έπαιζε. Σαν δεκάρι πίστευα, μάλλον όχι, σου έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Δηλαδή όχι ότι έκανε άσχημη καριέρα. Εντάξει, γιο έχει, ναι. Όχι, ναι. Και λέω, μου στέλνει, γιατί μου στέλνει ο Μιχάλης γιο-γιο και λέω τι γιο. Τι γιο, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις. Σου έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να κάνει καλύτερη καριέρα. Όχι ότι έκανε άσχημη καριέρα. Εντάξει, μια χαρά έκανε. Καλή καριέρα. Έπαιξε και Άρη και Ηρακλή και Ξάνθη. Εντάξει, έβγαλε και τα λεφτά. Και είναι απόδειξη, ρε φίλε. Ότι αλλά πίστευα ότι μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, σου λέω, ήταν και άλλη θέση του τότε, α πούμε, στην ηλικία που τον είχα αντιμετωπίσει. Εγώ έπαιζε δεκάρι. Τον είχα αντιμετωπίσει. Ήταν, νομίζω, στα Χελιδόνια. Σα παίξει με αντίπαλο του. Ναι, και man to man κιόλα. Εγώ, παρόλο που δεν ήμουν αμυντικό, επειδή ήμουν σχετικά από του πιο μεγάλου ηλικία στην Ακαδημία που ήμουν. Στη Μασία. Στη Μασία, ναι. Με είχε βάλει ο προφεθόρ Ερνέστο Ρακού. Με είχε βάλει σαν man to man. Ναι, γιατί α πούμε εντάξει. Αν και δεν ήμουν αμυντικό. Και δεν τον προλάβαινε ούτε μετασχολικό. Σωματικά, όχι, παιδί μου. Πιο γρήγορο. Εντάξει, πριν ποτέ δεν ήταν γρήγορο. Είχε καλύτερη χαρά. Καλά, γρήγορο δεν ήταν. Ποιο είναι ο πριν, σου στείλει μήνυμα. Όχι, ήμουν πολύ γρήγορο εγώ. Και γι' αυτό με είχε βάλει πάνω, παιδί μου, man to man. Και όπως λέει ο Μιχάλης, έχει δίκιο. Ο Κούπερ τον έκανε μάγκα. Και έχεις δίκιο. Και είναι μια αλήθεια. Και έχει πάει και στην Εθνική, νομίζω, αρκετά μεγάλη ηλικία. 28-29. Και είναι η απόδειξη, φίλο, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Δεν θυμάμαι καθόλου για να κληθεί στην Εθνική. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ο οποίος πρίτας, βέβαια, έχει κάνει την επική δήλωση μετά από φιλικό Λάρης Άρης. Αν θυμάμαι καλά, που φιλικό έτσι, ισοπαλία. Ναι. Και είχε βγει και είχε δηλώσει: είμαστε χαρούμενοι που πήγαμε τον βαθμό της ισοπαλίας.
Είναι αυτό, ρε φίλε. Άμα σου γίνουν συνήθεια κάποιε δηλώσει, τα τετριμένα, μετά τα λες, παιδί μου, ξέρει. Καμιά φορά μπορεί να αποσυντονιστεί λίγο, να αφαιρεθεί και να πει κάτι λάθο. Εντάξει, αυτά γίνονται, όλοι κάνουμε λάθη. Ο Πρέτα, ο οποίο έχει βάλει με τον Ηράκλη, παρόλο που δεν ήταν Ηρακλειδέα. Ένα πολύ ωραίο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε βάλει τον γκολ στη Βίσλα που κερδίσαμε, το οποίο βέβαια αποδείχτηκε αχρίαστο. Και είχε βάλει και γκολ. Είχε βάλει γκολ, κάτσε να δει, νομίζω. Στο Εγάλιο, σε ένα παιχνίδι που ήταν σαν μπαράζ παραμονής. Ήταν μέσα στο πρωτάθλημα κανονική αγωνιστική. Είχα κατέβει κιόλας κάτω στην Αθήνα. Αρρωστάκι. Λοιπόν, είχαμε κερδίσει 1-2 νομίζω και είχε βάλει γκολ και ο Πρίτας. Ο Πρίτας, ο οποίος είχε κάνει χέρι, είχε κάνει πέναλτι στο μάτς με την Ξάνθη, εκείνο το, πότε ήταν, το 7, που ήταν να κερδίζαμε και μέναμε ή δεν κερδίζαμε και πέφταμε. Τότε που ήταν όλοι καρφωμένοι. Θα πέφτει η Ηρακλής ή η Κέρκυρα. Τότε που ήταν όλοι καρφωμένοι. Τότε άσε να το πω, άσε να το πω. Τότε που ήταν όλοι καρφωμένοι τη Ξάνθη στο έδαφος και σηκώθηκε μόνο στο Κατσαμπής για να πάρει την κεφαλιά. Όχι όλοι. Θες να βάλω το replay. Φίλε, εγώ από μένα ξέρει, δεν ακούσει. Άσε, ρε κύριε. Το έχω πει κι άλλη φορά, ρε φίλε. Σε εκείνο το μάτς οι Έλληνες, πρόσεξε, όχι Ξάνθη συνολικά, οι Έλληνες τη Ξάνθη ήταν όντω χαλαροί. Α. Ναι. Οι ξένοι τη Ξάνθη, φίλε, το παίζαν το μάτσο, όχι στα ίσα. Ναι. Τελικό Champions League παίζανε. Ναι. Κάτι Κιντάνα, κάτι άλλο από εδώ και εκεί παίζανε. Ο Κιντάνα, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Κάνα προμόσιο στο γάμο, το είχε βγάλει ο Αμπάρτ. Ποιο το είχε βγάλει. Εκείνο ο δαίμονα, που πρέπει να είναι πιο κοντό και από μένα. Αλλά ήταν χαλαρή, ρε, παιδί μου, ο Παπαδημητρίου, ο Βρίζα τότε που έπαιζε στην Ξάνθη. Ο Κοστούλα έπαιζε, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, η Έλληνε τη Ξάνθη ήταν όντω χαλαρή. Και ο Μάλαρτ ήταν μια ψηλή χαλαρό. Αρκάντιο Μάλαρτ. Που πήγε συνεχεία και πέσει τον Παναθηναϊκό. Τα λέμε χαλαρό, έτσι. Δεν το, ούτε καν δεν μιλάμε τώρα για χαρτζηλικό μάτι κτλ. Αυτά όντω δεν. Ναι. Θα μου πει, αν ήξερα ότι παίζανε, θα το έλεγα στον αέρα ή θα μπορούσα να το πω. Δεν ήξερα, προφανώ. Αλλά τέλο πάντων, επειδή λίγο πολύ γνωρίζουμε σε τέτοια μάτσο που υπάρχει ενδιαφερόμενο με αδιάφορο και υπάρχουν και φιλικέ σχέσει μεταξύ των ποδοσφαίρων κτλ. Πώ λειτουργεί η φάση. Ναι, όχι, γιατί σου λέω, ρε παιδί μου, όντω κάποιοι τη παίκτε τη Ξάνθη, οι Έλληνε, ήταν χαλαροί. Α το πω απλά, δεν θέλω να πέσει ο Ηρακλή. Προτιμούσε να πέσει η Κέρκυρα, όπω και έγινε. Ωραίο πάντω γκολ που είπε, αρέφερε. Και σου λέω, είχε, βάλει, yeah. είχε κάνει σε εκείνο το μάτ χέρι, μα αφήνει με 10, μάλιστα η Ξάνθη το βάζει το πέναλτι, σοφαρίζει και μετά έρθει το γκολ του. Το ένα γκολ το είχε βάλει ο Πουρσανίδης, κεφαλιά, και το άλλο γκολ το είχε βάλει ο Κατσαμπής, ναι, στο νικητήριο. Ωραίο γκολ παίχτη επίσης που είχε αγωνιστεί και στον Ηρακλή και μετέπειτα στον Άρη, ήταν ένα φοβερό του Παπαστεριανού. Το ψαλίδι στον Ηρακλή. Το ψαλίδι, ναι. Εκείνο γράψει το ρίγκο. Κολάρα εκείνο. Πολύ δυνατό. Λοιπόν. Ο Μπαντής, ναι, τώρα μου λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο οποίος γιόρταζε και χθες και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Λέει 0 στο Εγάλιο στο. Το 7, ναι, σωστά. Ο Πρίτας δεν το βάλει, νομίζω το έχει βάλει ο Πρίτας. Το μάτς λέει μετά την Κέρκυρα 0-0 και πριν το εντός με Ιωνικό που έβγαλε μαλλί ο Μπαντής λέει στο 90. Ναι, για να σου πω την αλήθεια, μόνο το μάτς στο Εγάλιο θυμάμαι που είχα κατέβει κιόλας κάτω στην Αθήνα, στο Μαύρο Θαλασσίτης. Το μάτς με την Κέρκυρα το 0-0 που λες Κώστα. Και το μάτς με τον Ιωνικό τώρα που λες όντως το μαλλί του Μπαντής στο 90, δεν θυμάμαι αν είναι Μπαντής ή Αμπάρης. Θυμάμαι. Αλλά το μάτς με την Κέρκυρα δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι, τώρα που το λες, ναι, στην Κέρκυρα, ναι, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε, που είχαμε πολύ περισσότερες φάσεις, ναι, όντως. Αλλά το 0-1 ήμουν μέσα, με Σάκη Πρίτα, έτσι, μια αναγκουμπούλα μέσα, στην κάτω την εστία, στο πέταλο που ήταν μπροστά στους εγαλαιώτες. Σακάρος, ωραίος, χαλκέντερος χαφ. Λοιπόν, πάλι ξεφύγαμε. Πώς πήγαμε τώρα, στον Πρίτα, πώς πήγε η κουβέντα. Πραγματικά, πώς καταλήξαμε στον Πρίτα. Πώς πήγε, ρε φίλε, στον Πρίτα η κουβέντα. Εντελώς, και εγώ τώρα μου κάνει τρομερή τύπος πώς φτάσαμε. Από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Α, ναι, ναι, από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Καταλήξαμε στο Σίτι, στο Παπαστεριανό, στην Ξάνθη, στον Κατσαμπή. Δηλαδή είναι η αλυσίδα της ζωής, κυρίες και κύριοι. Γιατί όλα στη ζωή είναι μια αλυσίδα. Όλα είναι σχετικά, όλα συσχετίζονται. Όλα συσχετίζονται και πρέπει να κρατάτε τους κρίκους ενωμένους για να πηγαίνετε από το ένα στο άλλο. Η εκπομπή αυτή θα σας μάθει πολλά. Να ξέρετε και τους λίγους μήνες ακόμα που θα γίνεται. Εντάξει. Μέχρι το Σεπτέμβριο μετά, βλέπουμε. Έχει Θεός. Λοιπόν, God has. Άκτορα, να δεις πώς θα κάνουμε το πρόγραμμα. Θα ξεπετάξουμε στο μισάωρο. Τώρα να πάμε σε ένα-δύο λεπτά στο διάλειμμα. Ξεπετάξουμε σε ένα μισάωρο πάνω κάτω τα ρεπορτάζ των ομάδων που δεν έχει κάτι άμα να βάλει. Τον Άκτορα έχω να πω πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχεις όντως. Έχεις. Πλάκα κάνεις. Όχι, το. Είχαμε απολογίσει και συνέδριο συντάξει συνέδριο. Τα είπε όλα. Οι φίλοι, κουζένια. Κουζένια, ο Άρης είναι κουζένια. Για κάνουμε χαλαρή εκπομπή, παιδί μου. Άμα δεν είναι και αύριο. Πω πω σήμερα είμαι.
Σήμερα είμαι. Ναι, δηλαδή, έτσι που, με τα χάλια που έχεις, θες να μιλάς τώρα 10 ναι, λεπτά για τον Άρη. Σήμερα. Εντάξει, είναι μικρή εβδομάδα. Σήμερα δεν είμαι. Και η Ηρακλή ελάχιστα πράγματα δεν σχεδόν τίποτα. Και ο Πάκ δεν νομίζω να έχει κάτι αμάν αμάν. Σήμερα δεν κόβω ούτε σε ξέρει. Να μιλήσουμε με την Ελένη ή με τον, με τον Δημήτρη. Α, δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διλεμματάκι, κάτι μάτς έχει δώσει εξέλιξη να τα μεταφέρουμε. Καταρχήν στη Σουηδία τελικό νωρίτερα. Ørebro Kalmar 2-1. Στην Β' Σουηδίας Ester Guys 1-3. Χαμηλές Νορβηγίες δεν τις λέω. Στην Δανία, όπου έχουμε εκεί play-off με τελικό Σεντερίς και Άρχους ή Όρχους, όπως είναι το σωστό, είναι, έληξε 0-2. Και στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, στον μπαράζ της Γαλλίας για άνοδο παραμονή από Β' Γ' Εθνική, αναλόγως ποιος πάει για άνοδο και ποιος για παραμονή, η Γκρενόμπλ προηγείται 1-0 της Μπουρ Περονάς με γκολ από το πρώτο λεπτό του Σότοκα ή Σοτοκά και όχι Σάκοτα. Λοιπόν, Γκρενόμπλ Μπουρ Περονάς 1-0. Η Γκρενόμπλ που είναι η ομάδα της γάμα κατηγορίας με ιστορία στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Είμαστε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Στην Ρουμανία, και είναι μάτς που γίνεται και κλεισμένο το θυρών, όπως να το πω τώρα εδώ, ότι και το αυριανό Αζαξιό του Λουζ, που είναι ο πρώτος τελικός αναμονής, παραμονής ανόδου ΑΒ κατηγορία στη Γαλλία, με απογευματινή απόφαση της Γαλλικής Λίγκας, η Αζαξιό τιμωρήθηκε για το ότι γίνανε στο μάτς με την Χάβρη την Παρασκευή, κάπου δεν αναβλήθηκε το μάτς, και θα γίνει το παιχνίδι στο Μομπελιέ, στο δέντρο Μομπελιέ, και κλεισμένο των θυρών. Μάλιστα, η Αζαξιό έχει και τρεις τιμωρημένους παίκτες, τιμωρήθηκε και ο προπονητής της. Εντάξει, το διπλό της του Λουζ σε μια εταιρεία έπαιζε τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, μέχρι το 2.80. Εγώ εκεί μπουμπούνιξα, για να πω την αλήθεια, το θεωρώ τιμή, ευκαιρία. Τώρα, αν έχει πέσει και πιο κάτω που έπεσε, εντάξει, ευκαιρία δεν είναι, γιατί υπάρχει και ρεβάνς. Λοιπόν, θα τα πούμε ενδεχομένως στη συνέχεια αυτά. Shamrock Rovers, St. Patrick's του Δουβλίνου 1-0 στο 30 στην Premier Ιρλανδίας, και στην Ισλανδία πρώτη κατηγορία, Ακουρέι, αν τη την ομάδα Keflavik, 0-0 στο 17. Και στη Ρουμανία, Juventus Βουκουρεστίου, Concordia Τσιάνια, κάπως έτσι λέγεται, 1-3 προηγείται η Concordia. Ενώ ισοφαρίζει η Μπουργκ Περονάς. Ευχάριστη είδηση για όσους έχουν παίξει διπλό, έχει 2 και over. Και γκολ-γκολ προφανώς, το οποίο βγήκε στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου, Γκρενόμπλ Μπουργκ 1-1. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε. Λοιπόν, μέσα στη ζωή είμαι σήμερα. Ξεχυλίζω από ενέργεια και από διάθεση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ένα 25 λεπτό περίπου ρεπορταζιακό. Άρη ΠΑΟΚ Ηρακλή, και μετά τις 11 έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία προγραμμάτισε ο Θανάσης. Και ανοιχτές γραμμές μουσικούλα. Και ανοιχτές γραμμές μουσικούλα. Μπας και κρατήστε τον Παπαδόπουλο σήμερα ξύπνιο μέχρι τις 12 για να φτάσει στην Περαία. Λοιπόν, πάμε στο break, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 20 λεπτά πριν από τις 11. Λίμπερο ακούτε 107,4, είναι εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλούνη στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. FM και όλα τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook. Αργότερα θα τα πούμε και μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Να σε δώσω να τη Σαχάρα, να με δώσεις το Σουέζ. Να με δώκεις το Σουέζ. Τι τελικώς έχετε το ραγού. Τι. Το ραγού. Πώς χαράκι ραγού. Τι ωραίος παιδιά. Χάρη κλείνει έξω έψινο παιδιά, όσοι θέλετε. Βάλτε να απολαύσετε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματα σου 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Μπούντου. Ναι. Λοιπόν, θα καλέσουμε την Ελένη Μπούντου για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να πάμε και σε Άρη και σε Ηράκλη, και μετά τις 11 να έχουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το οποίο μας έχει προειδεάσει ο Θανάσης Κυλώνης. Ποδοσφαιρικό περιεχομένου, φυσικά, μην διώξετε ποτέ. Το Μπάμπιτον Τενέ, Γιώργος Σφυρός σήμερα. Πήγα σήμερα στο Βικελίδη το απόγευμα που σου έλεγα, είχε κάπα 19 πεζάρες από όλων πόντου. Ναι. Γιώργος Σφυρός, ναι. Βασίλη Ψηφίδης και αυτές. Ναι. Θανάση Δημόπουλος. Ναι. Ναι, στη Μοργιστία. Φαντασία, φαντασία. Έχει βάλει πολλά κιλά. Ποιος? Ο Θανάσης Δημόπουλος. Ήταν λίγο τέτοιο. Ναι. Καλός επιθετικός. Μπα. Δεν. Γύρωση. Εντάξει, παιδιά, δεν θα πούμε για αυτούς. Μάλιστα. Άμα δεν θέλουνε αυτή μία, δεν θέλουμε εμείς 10 να τους πεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, Γκρενόμπλ Μπουργκ 1-1 ημίχρονο, Shamrock Rovers, St. Patrick's 1-0 στο 40. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Τα τελικά τα δώσαμε νωρίτερα. Οπότε είσαι έτοιμος να ξεχυθείς στο ρεπορτάζ του Άρεως. Όπως ξεχυνόμουν κάποτε στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ακριβώς. Έτσι είναι μια αλήθεια, σαν δεξιός εξτρέμ και δεκάρι. Πάλι. Λοιπόν, τι έχουμε. Λοιπόν, στον Άρη. Κίνδυνος αποβολής, λέει από τον Europa League για τη Μίλαν. Για πες λίγο να το. Τι έγινε. Κίνδυνος αποβολής, λέει από τον Europa League για τη Μίλαν.
Διάβασε το. Ναι, κάμπαι λίγο να το διαβάσω για να ξεκινήσει τον Άρη και λοιπόν, θα σήμερα είχαμε την απολογιστική συνέντευξη του Ντάρσι Νέτο, ο οποίος έκανε το δικό του ταμείο, θα λέγαμε, για την καριέρα του, κυρίως στα 7 χρόνια που αγωνίστηκε στον Άρη. Μπορεί να είναι... Ο Νέτο είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήρθε ξένος το 2007 από τη Σάντος, πρώτη φορά στην Ευρώπη, και το είπε και ο ίδιος βέβαια, έχει γίνει Έλληνας. Και επιχειρηματολόγησε με ωραία παραδείγματα και είχε και λίγο χιούμορ έτσι ο Βραζιλιάνος σε αυτά τα οποία δήλωσε. Και το λέω αυτό για να καταλήξω στο ότι ακούγοντας τον Νέτο για 40 λεπτά σήμερα, εγώ είδα έναν άνθρωπο που νιώθει τον Άρη και την κατάσταση του. Στην ομάδα. Όχι σπίτι του. Σίγουρα το νιώθει σπίτι του. Που νιώθει τον Άρη. Νιώθει την κατάσταση στην ομάδα, νιώθει τι πρέπει να γίνει στην ομάδα την επόμενη μέρα, περισσότερο από πολλούς άλλους. Μίλησε πολύ ρεαλιστικά, αποτύπωσε την πραγματικότητα, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Έχει ζήσει ο Νέτο το καλό με τον συγκεκριμένο πρώην ποδοσφαιριστή πλέον, είναι ότι έχει ζήσει τον Άρη και σε καλές, πολύ καλές εποχές και στις χειρότερες του τα τελευταία χρόνια. Έτσι μπορεί να... Αυτό έχει αποτέλεσμα να έχει, νομίζω, και τη γνώση και τις εμπειρίες προκειμένου να βοηθήσει στην επόμενη μέρα της ομάδας. Δεν φτάνει όμως βέβαια μόνο η συμβουλή. Τι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Σίγουρα όμως ο Βραζιλιάνος και πριν τη σημερινή συνέντευξη που λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχει ένα πόστο και ότι πρέπει να έχει ένα πόστο, νομίζω ότι τα όσα δήλωσε σήμερα και τα όσα είπε σήμερα αποτελούν ένα λόγο παραπάνω προκειμένου ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης να αξιοποιήσουν τον Ντάρσι Νέτο. Ένας ποδοσφαιριστής με τα σωστά του, με τα λάθη του, μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας, το είπε κιόλας, εντάξει, γιατί για τον Νέτο, μην κρύφομαστε πίσω στο δάχτυλό μας, όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε ότι βγαίνει, ξενυχτάει κάποιες φορές, πίνει κτλ. Το είπε. Λέει, δεν είμαι τέλειος, λέει. Ναι. Και εγώ, λέει, έχω βγει και έχω πιει, λέει. Είναι λάθος μου, λέει, το ξέρω. Δεν έπρεπε να το κάνω. Αυτό το λέει, είναι μέσα στο τέλος, αλλά πάλι το λέει. Άλλοι δεν το παραδεχτούν ποτέ. Να βγει και να πει ότι ναι, έκανα λάθος που το έκανα αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που όποιος έρθει από εδώ και πέρα στην ομάδα μπορεί να τον βοηθήσει να αντιληφθεί που βρίσκεται. Νιώθει ο Νέτο από Άρη. Νιώθει όσο λίγοι αυτή τη στιγμή από Άρη. Βάσει με αυτά τα οποία είπε, με τα καλά του και τα στραβά του. Με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Μίλησε πολύ όμορφα ο Βραζιλιάνος. Μίλησε από καρδιάς, φάνηκε. Όταν ρωτήθηκε και την έκανα εγώ την ερώτηση κιόλας για τους δύο χαμένους τελικούς, τον είδες ότι έσκυψε το κεφάλι του και τον έπιασε λίγο ένας προβληματισμός. Μια ζωχάδα που λες και εσύ. Γιατί, όπως είπε και ο ίδιος, είναι οι δύο στιγμές που μετανιώνει περισσότερο. Και δύο χειρότερες στιγμές στον Άρη. Και στάθηκε κυρίως στον τελικό του 2008. Τον παρουσίασε ως μια πιο μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να πάρει ένα τίτλο σε σχέση με τον τελικό του 10. Και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, νομίζω. Γιατί τότε θυμάστε όλοι τι γινόταν. Με τον Ολυμπιακό να είναι ένα μήνα σε διακοπές. Με τον Σεγούρα τότε προπονητή. Ναι. Τον Άρη να είναι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό. Να έχει καλή ομάδα τότε. Αλλά ποιο ήταν το μεγάλο λάθος τότε? Το ότι ο Άρης από το πρωί, πριν καν ξεκινήσει το ματς, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πανηγυρίζαμε ότι πήραμε το κύπελο. Ενώ δεν είχε παιχτεί καν το παιχνίδι ακόμα. Και αυτό πέρασε και στην ομάδα. Με το γνωστό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο ότι θα έχει κάποιο ρόλο στον Άρη της νέας σεζόν. Είναι πιθανό. Θα μιλήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη αφού επιστρέψει στη Βραζιλία. Ο Νέτο θα αναχωρήσει για τη Βραζιλία, νομίζω, τη Δευτέρα. Θα κάτσει καμιά δεκαριά μέρες εκεί πέρα, θα επιστρέψει μετά για να μιλήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη και να δούνε το αν θα είναι στην ομάδα και αν ναι, από ποιο πόστο θα είναι στην ομάδα. Είπε πάντως ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει και με τις γνωριμίες που έχει. Είπε ότι μιλάει και με τον Νάτσο Γκαρσία και με τον Γκάμπορα. Εκεί ήθελα να πεταχτώ και να του πω: ναι, εντάξει, εμείς τον βγάζουμε στην εκπομπή μας τον Γκάμπορα, μην αγχώνεσαι, μας ακούει. Λοιπόν, έχει επαφές με πρώην συμπαίχτης του στον Άρη και με τον Γκιάρο φυσικά. Και όποιος παίχτης υπάρχει, έτσι προκύψει μια αξιόλογη περίπτωση από αυτούς εδώ τους ποδοσφαιριστές, θα ενημερωθεί ο Νέτο και θα τον προωθήσει στον Άρη. Και αν κάνει, γιατί όχι, να μην τον... γιατί όχι να μην εσωματωθεί στην ομάδα και να αποκτηθεί.
από τους Κιτρινόμαυρους, είπε και μια φράση κιόλας, όποιος παίκτης έρθει εδώ πέρα, λέει, πρέπει να γίνουν τα δοκάρια, λέει. Αν παίρνει, λέει, 2-3 χιλιάρικα το μήνα. Πρέπει να έρθει, λέει, να γίνουν τα δοκάρια, λέει, εδώ πέρα. Παραδέχεται ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην ομάδα και ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και εκεί που τον παραδέχτηκα εισαγωγικά ήταν στο ότι στάθηκε περισσότερο στο οργανωτικό κομμάτι, αυτό δηλαδή το οποίο λέμε τόσο γύρω εμείς και όχι τόσο στο αγωνιστικό. Δηλαδή είναι να γίνει η ομάδα κτλ. Αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα πρώτα. Στην καθημερινότητα της ομάδας, στην καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών, γιατί τα έζησε ο ίδιος, τα βίωσε. Ξέρει τι δυσκολίες πέρασε η ομάδα στην καθημερινότητά της. Έτσι. Και στάθηκε περισσότερο σε αυτά και κατά δεύτερο λόγο στο αγωνιστικό. Γιατί όπως είπε σωστά, η ομάδα λέει θα κάνεις. Εντάξει. Το θέμα όμως είναι να βελτιωθεί σε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά σε γενικές γραμμές για τον, για τον Νέτο. Κατά τα άλλα, σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, αύριο θα γίνει ένα φιλικό στις 6 ώρα. Στην Χαλκιδική, στη Νέα Τρίγλια συγκεκριμένα, παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα. Θα είμαστε όμως παρόλα αυτά εκεί. Από όσο γνωρίζω εγώ, ο Σπανός θα πάρει όλη την ομάδα μαζί του και θα μοιράσει τα ημίχρονα, δηλαδή 45 λεπτά. 11 και 11 και κάποιοι παραπάνω, ας πούμε. Και οι υπόλοιποι θα μοιράσει το χρόνο μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ο 49χρονος τεχνικός. Λίγο για να τους κρατήσει εγρήγορση κιόλας, γιατί την Κυριακή παίζει η ομάδα τελευταίο της παιχνίδι και η αλήθεια είναι ότι πολύ χαλάρα τα πράγματα. Έγινε και ένα μπάρμπικιου σήμερα στο Ρήσιο μετά την προπόνηση το πρωί, νωρίς το μεσημέρι και χαλάρωσε ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Ο Όγιος έκανε πολλά μπάρμπικιου, Ναι. Δούλευε πολύ φουφού. Πολύ φουφού ο Όγιος. Έκαναν λοιπόν σήμερα και στον Άρη ένα μπάρμπικιου για να κλείσουν τη σεζόν όμορφα πριν το μάτς με την Καρδίτσα. Αυτά, δεν προκύπτει κάτι άλλο εξωαγωνιστικά για την ώρα, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Θυμίζω και πάλι αύριο στις 6 ώρα αυτό το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Τρίγλια λίγες ημέρες πριν το μάτς της Κυριακής στην Καρδίτσα. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Ηρακλείο που δεν έχει εδώ να φέρουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι περίοδος που πιο πολύ, αν και η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, απομένει ένα παιχνίδι την Κυριακή στις Σέρες με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Καθαρά τυπική διαδικασία. Ο Ηρακλής έχει εξασφαλίσει ήδη και την άνοδο και την πρωτιά στον Όμιλο και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής συνολικά. Γιατί, όπως είπαμε και χθες, δεν μπορεί η ομάδα από τον Νότιο Όμιλο να φτάσει στους 13 πόντους που ήδη έχει ο Ηρακλής στην διαδικασία των Μπαράζ. Πόσους έχει τέλος πάντων. Όχι, πόσο έχει 10, είναι 3 νίκες και μια ισοπαλία. Είπαμε ότι πλέον οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα ισχύσει κυρίως με τα χρέη που θα υπομειστεί ο Ηρακλής από την χρήση του Παπαθανασάκη. Έχουμε πει κατά επανάληψη ότι ακούγεται ότι ο Ηρακλής, η νέα ΠΑΕ που θα συσταθεί με την άνοδο της επαγγελματικής κατηγορίας στη Football League, θα είναι απαλλαγμένη εξ ολοκλήρου. Αυτό ακούγεται, παραλαμβάνω, από τα χρέη που αφορούν το δημόσιο, οίκα, εφορίες κτλ. Και θα είναι επιβαρημένη κατά το ίμιση, κατά 50% με τα αμιγώς ποδοσφαιρικά χρέη, δηλαδή οφειλές προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, γυμναστές κτλ. Θα δούμε αν τελικά αυτό ισχύει. Το θέμα είναι ότι με την σύσταση νέας ΠΑΕ πρέπει να γίνει και αύξηση με το κεφαλαίου που απαιτεί κοντά στα 300 χιλιάρικα. Χρειάζονται λεφτά. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν. Καθώς η διοίκηση που τρέχει τώρα τον Ηρακλή απαρτίζεται αποκλειστικά από παλέμαχους ποδοσφαιριστές και απλούς φιλάθλους της ομάδας, όπως είναι και ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Βαφιάδης. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ηρακλής έχει έναν αρκετά μεγάλο και ποιοτικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί για τη νέα σεζόν. Φυσικά δεν μπορεί αυτή η ομάδα να τραβήξει κουπί στην μόνη της, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Β' Εθνική. Θα χρειαστεί όχι πάρα πολλές, αλλά κάποιες ποιοτικές προσθήκες για να πρωταγωνιστεί, γιατί αυτός δεν είναι στόχος του Ηρακλή εκ των πραγμάτων τη νέα σεζόν, να πρωταγωνιστήσει, να κυνηγήσει την άνοδο βασικά, την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Όλα δείχνουν ότι η ομάδα θα συνεχίσει με προπονητή τον Σπύρο Μπαξεβάνο, τον Τάσο Κατσαμπή στο πόστο του team manager και όλα τα υπόλοιπα της στελέχη που και φέτος
έτσι, πλαισίωσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν από το αν προκύψει στην πορεία μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα κάποιο βασικό χρηματοδότη και εάν και εφόσον προκύψει, μπορεί και αυτό να θέλει να φέρει τα δικά του πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει βέβαια να σπαράσουν πλέον όλου από κόσκινο προτού του παραδώσουν τα κλειδιά τη Μίκρα, γιατί την έχει πατήσει πολλέ φορέ με τη χάρπα του ο Ηρακλής, και όχι μόνο, αλλά τώρα για τον Ηρακλή μιλάμε. Όσον αφορά την μπασκετική ομάδα που δεν κατάφερε ούτε φέτος να επιστρέψει στην Α1, διάβασα κάτι δηλώσεις του μεγαλομετόχου, του Προέδρου, του Θόδωρου Δρακόπουλου, με όλο, αν και δεν το γνωρίζει τον άνθρωπο, απλά από τα δείγματα γραφής που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια που τρέχει μόνος του την ομάδα, εντάξει, τον εκτιμώ, έχει βάλει και πολλά λεφτά για δεδομένα Α2, έχει ρίξει μπακύρι. Απλά είναι έτσι, αρκετά μετριοπαθείς οι δηλώσεις που διάβασα, γιατί δεν τον άκουσα να μιλάει, απλά τις διάβασα. Είπε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος στην Α1 κτλ. Εντάξει, καταλαβαίνω εν μέρη πώς το εννοούσε, πώς το είχε στο μυαλό του. Μάλλον έκανε μια κακή διατύπωση. Γιατί όταν είσαι πρόεδρος του Ηρακλή, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν νοείται να λες ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η παρουσία της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Είπα ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος στην Α1, αλλά να λειτουργούμε σωστά, να μην χρωστάμε κτλ. Εντάξει, αν είναι απλά το θέμα να μην χρωστάμε λεφτά, ας κάνουμε ένα ταβερνάκι, να έχουμε δύο σερβιτόρους κτλ. Να τελειώνει η υπόθεση, να μην τις κολλάμε και ένσημα. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Είναι γενικά ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Απλά θα αρκεστώ στο να πω αυτό, ότι ήταν μια κακή διατύπωση της σκέψης του. Πάντως, αυτό που επανέλαβε είναι ότι παραμένει στην ομάδα με στόχο να την επαναφέρει στην Α1. Θα επενδύσει αρκετά λεφτά και φέτος. Θα προχωρήσει σε μαζική ανανέωση του ρόστερ και στηριζόμενος κυρίως σε νέα παιδιά. Πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι ήδη έχει κλείσει ο Ηρακλής δυνατό όνομα Έλληνα που πρωταγωνίστησε στην φετινή Α2. Το όνομα τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω. Θα δούμε και πώς θα κινηθεί μεταγραφικά. Πρέπει να κάνει μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές. Πρέπει να πάρει και καλό ξένο, γιατί η διαφορά εκεί γίνεται. Αν δεν πάρει καλό ξένο, τώρα με κάτι μπούμπαλο και τα λοιπά που γι' αυτό ο Ηρακλής, και με τον Ουάσιγκτον να έχετε και να είναι έτοιμος δύο μήνες μετά λόγω των πολλών κιλών που κουβαλούσε λόγω της απραξίας του, δουλειά δεν γίνεται. Ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, εκτός απρόπτου, θα συνεχίσει τον πάγκο της ομάδας. Φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Θόδωρου Δρακόπουλου. Θα δούμε κατά πόσο θα ενισχυθεί η ομάδα, γιατί από ό,τι βλέπω και άλλες ομάδες που θα συμμετέχουν στην Α2 της επόμενης χρονιάς ενισχύονται, όπως είναι ο Ινικός Νικίας που, από ό,τι διαβάζω, έχει ήδη κάνει δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι. Εντάξει, όλο και κάποια ομάδα από την Αθήνα ρίχνει αρκετό χρήμα στην Α2. Και θα πρέπει ο Ηρακλής τη νέα χρονιά να πάρει κεφάλι στη βαθμολογία από νωρίς, από τις πρώτες αγωνιστικές, και βασικά να μην δώσει το περιθώριο αμφισβήτηση της ανώτερότητάς του. Κάτι, ας πούμε, που φέτος έγινε σε μεγάλο βαθμό από το Περιστέρι, κάτι που έγινε πέρυσι σε μικρότερο βαθμό από τον Πανιόνιο κτλ. Αυτά σε γενικές γραμμές από Ηρακλή. Δεν νομίζω ότι να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έχουμε αρκετές ειδησούλες. Εντάξει. Πες αυτό για τη Μίλαν λίγο μέχρι να πάμε. Για τη Μίλαν, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν νομίζω να φτάσουμε σε σημείο. Από ό,τι έτσι διάβασα τώρα το άρθρο, είναι βραδινή είδηση. Έτσι, πριν από καμιά ώριτσα ανέβηκε στα ειδησιογραφικά sites. Λέει ότι η UEFA, μετά από ενδελεχή έλεγχο της πρότασης της Μίλαν προς την UEFA για μια συμβιβαστική συμφωνία που αφορά το financial fair play, την απέρριψε, την εισήγηση, παύλα πρόταση της Μίλαν. Η ανακοίνωση της UEFA λέει ότι μετά από προσεκτική εξέταση όλων των εγγράφων και των εξηγήσεων που μας προμήθευσε ο Σύλλογος, το ερευνητικό τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων έκρινε ότι οι συνθήκες της υπόθεσης δεν επιτρέπουν την τελεσφόρηση συμβιβαστικής συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό τμήμα θεωρεί μεταξύ άλλων παραγόντων παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με την αναχρηματοδότηση του δανείου και των ομολόγων που πρέπει να καλυφθούν τον Οκτώβριο του 2018. Αυτή είναι η δεύτερη πόρτα που τρώει η Μίλαν από την αρμόδια επιτροπή της UEFA, καθώς είχε απορρίψει την πρώτη της πρόταση και τον περασμένο Δεκέμβριο.
Γι' αυτό η Μίλαν αναγκάστηκε να καταθέσει νέα πρόταση, νέο φάκελο 150 σελίδων και λέει ότι αυτή η απαγόρευση είναι πρωτοβάθμια. Θα επανεξεταστεί το θέμα τον Ιούνιο, όταν και θα καλέσουν σε απολογία τους ανθρώπους της Μίλαν, οι επιτελείς της UEFA, και οι ποινές που προβλέπονται είναι από απαγόρευση μεταγραφών μέχρι υψηλό πρόστιμο, ακόμα και αποκλεισμό από Europa League. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει στο σημείο αποκλεισμού από το επόμενο Europa League. Μίλαν, η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της απευθείας στους ομίλους του Europa League, τερματίζοντας στην έκτη θέση της φετινής σέρια. Αυτά από τη Μίλαν. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το διεθνή χώρο και από τον ελληνικό χώρο. Έχουμε σήμερα την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να δίνει άκυρο όσον αφορά. Να μην δίνει άδεια, δηλαδή να μην χορηγεί άδεια όσον αφορά βέβαια ο Πανιώνιος. Την συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις στον Πανιώνιο, στον Παναθηναϊκό και στον Πλατανιά. Εντάξει, Πλατανιά τώρα, να είχαμε να λέγαμε, ότι άλλο υποβιβάστηκε. Και έβγαλε ένα κίνηση ο Πανιώνιος που λέει ότι μην βιάζεται, μην προτρέχετε κτλ. Ότι θα πάρουμε κανονικά άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ότι η σημερινή πόρτα που φάγαμε αφορά αποκλειστικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Αλλά. Εντάξει, σιγά τώρα μην κόψουν τον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τη συμμετοχή του στην επόμενη Super League. Λοιπόν. Και έχει σκάσει και σημαντικότερο θέμα από Ουκρανία μεριά, ναι. Θα το δούμε αργότερα, ναι. Για εξάρθρωση τεράστιου κυκλώματος στημένων αγώνων που αφορά σχεδόν όλες τα 2/3 των συλλόγων που αγωνίζονται στις δύο πρώτες κατηγορίες της Ουκρανίας. Ναι. Παίκτες, προπονητές, παράγοντες, ένα τεράστιο κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται 320 φυσικά πρόσωπα και 35 συνολικά ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Χαμός στην Ουκρανία. Είχε στηθεί μια ποδοσφαιρική επιχείρηση που απέφερε στα κεφάλια αυτής της επιχείρησης σε αιτήσια βάση περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά λέτε για την Ελλάδα στην Ελλάδα, είδατε. Βασικά όχι. Παράδεισος. Έξω γίνονται χειρότερα πράγματα. Βέβαια, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι παντού γίνονται αυτά. Το θέμα είναι που βγαίνουν προς τα έξω. Και που να, όχι. Να. Εντάξει. Τέλος πάντων. Στο στίγμα που ότι η Γκρενόμπλ έχει χάσει πέναλτι, παραμένει το 1-1 στον Γκρενόμπλ Μπουρκ Περονάς. Σάμροκ Ρόβερς εντ Πάτρικς 2-0. Και κάτι γκολ έχουμε στην Β' Βενεζουέλας, δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα. Τελικό στη Ρουμανία, Γιουβέντους Βουκουρεστίου Κονκόρντια 1-3. Και στο κύπελλο Σουηδίας η Σίλβια κέρδισε 2-0 την Όσκαρ Χάντς. Αυτά. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι μας ακριβώς στις 11. Και θα επιστρέψουμε με την συνεντευξούλα για την οποία σας μιλήσαμε στο ξεκίνημα της τσεκπομπής. Θα ανοίξουμε και γραμμές στην συνέχεια. Χαχά, μπουγουχού, τραγουδάκια, συζήτηση, επαντός πιστητού. Όλα αυτά εδώ στον Λίμπερο μέχρι και τις 12 στον Μπαλαντέρ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 104,4. Την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο πλάνο της εκπομπής. Ανεπαίσθητη θα έλεγα αλλαγή. Καλή εξέλιξη είναι. Από το να είχαμε μια κρύα τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε φυσική παρουσία εδώ στο στούντιο ενός πρωταθλητή και του μπαμπά του. Λοιπόν, για όσο το γνωρίζουν, την Κυριακή διεξήχθη στα γήπεδα της ΕΠΣΗΜΗ εκεί στην Μίκρα ο τελικός του πρωταθλήματος ΕΠΣΗΜΗ στην κατηγορία παιδών. Ο κεραυνός Αγγελοχωρίου κέρδισε, πήρε το τρόπαιο με αντίπαλο τον Εθνικό Ευόσμο. Ο τελικός οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ο μετέπειτα MVP του τελικού, ο Βαχάρης Τιτούδης, έπιασε το πέναλτι και έχουμε εδώ τον Βαχάρη. Γεια σου Βαχάρη, καλησπέρα. Λοιπόν, και συγχαρητήρια φυσικά για την κατάκτηση του τροπαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα συγχαρητήρια μου και στο Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο μπαμπάς είναι για τους μη γνωρίζοντες, ή μάλλον για τους παλιούς ακροατές του Λίμπερο, είναι από τους πιο παλιούς και φανατικούς ακροατές του Λίμπερο. Είναι ο Γιάννης Βουτιτούδης, ο επωνομαζόμενος Τζότο. Έτσι να μάθαμε. Τι κάνεις Γιάννη? Περήφανος, έτσι? Εντάξει, για μας είναι αυτές είναι τις καλές χάρες. Τίποτα άλλο δεν περιμένω σχολείο. Σχολείο, καλά. Να σου φέρει μια καλή νύφη και τα λοιπά. Έτσι, έτσι. Καλό μυαλό. Να σε προσέξει τα γεράματα. Τα κλασικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ και το τρόπαιο. Αυτό είναι στον MVP, έτσι. Είναι το βραβείο η ΕΠΣΗ Μακεδονία στον MVP στην κατηγορία παιδών. Λοιπόν, Βαχάρη, πες μας λίγο για τον τελικό. Θα πάμε και στην πορεία προς τον τελικό. Γενικά στην λειτουργία της ομάδας του κεραυνού Αγγελοχωρίου.
Πώς ήταν το παιχνίδι. Ήταν εγώ είδα λίγα στιγμιότυπα. Είδα βασικά κυρίως τη διαδικασία του πέναλτι που, που έκανε πόντος πολύ καλή απόκριση. Ήταν ένα σκληρό αγώνα. Χρειάστηκα λίγες φορές αλλά δύσκολες. Κάναμε λίγες φάσεις, υπήρχαν λίγες φάσεις όπως αυτούς τους αγώνες. Το μάτς έλεξε 0-0, έτσι. 0-0 ήταν και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Ναι. Έχω να πω ότι ήταν σκληρή ομάδα η αντίπαλη και μπράβο στα παιδιά που φτάσανε μέχρι εκεί. Τώρα για τι ηλικίες μιλάμε, η κατηγορία παιδών είναι. 14-15 είναι. 14-15. 2003-2004. Και αυτό τώρα ήταν το πρωτάθλημα της κατηγορίας παιδών ή κύπελλο. Το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή κάνατε. Και εσείς και ο Εθνικός Εφός μου κάνετε μια πορεία, αποκλείσατε με άλλες ομάδες, ναι, ναι, βάσει βαθμολογίας πηγαίνει και φτάσετε να διεκδικείτε το, ναι, το τίτλο του πρωταθλητή σε ένα μόνο παιχνίδι. Ναι. Η πορεία πώς ήταν μέσα στη χρονιά, ας πούμε. Είχαμε πολλές προπονήσεις. Κάναμε τρεις προπονήσεις την εβδομάδα και μια έξτρα προπονήση που ήταν γυμναστήριο. Mm-hmm. Οι προπονήσεις σας είναι στο Αγγελοχώρι, γίνονται. Στο γήπεδο του Κεραυνού Αγγελοχώρι, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο. Εκεί που παίζει και η ιατρική ομάδα. Και εκεί παίζει και η ιατρική ομάδα, ναι. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, φυσικό. Φυσικό χορτάρι, ε. Ναι. Και δεν έχω να φανταστείς παλιά όταν έπαιζα μπάλα στον Άι Γιώργη εκεί στην Κρίνη, ήταν ξέρω και σχεδόν. Α, και ο μπαμπάς τα ξέρει και ο Γιάννης. Που... Όχι μόνο ξέρω. Και εσύ τερματοφυλάκας ήσουν, έτσι. Ε? Πήρες τον μπαμπά. Δεν μου λες, σε επηρέασε για να διαλέξεις θέση του τερματοφυλάκα. Όχι, μόνος μου το έκανε. Μόνος μου. Ναι. Σου άρεσε από μικρός να τερματάς. Μάλιστα. Ωραία. Είναι δύσκολο, είναι πολύ ιδιαίτερη θέση. Ναι. Γιατί θα χρειαστείς λίγες φορές και πρέπει σε αυτές τις λίγες φορές που να χρειαστεί να είσαι σε απόλυτη εγρήγορση. Και έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ακριβώς. Ναι. Και η αδικία προς τον τερματοφύλακα είναι ότι σπάνια πέφτουν ή μάλλον πιο σπάνια πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στον τερματοφύλακα από ότι στον επιθετικό, στο δεκάρι, ναι, και σε άλλες θέσεις. Σε έναν αγώνα, μάλιστα, χρειάστηκα να παίξω και μέσα. Ναι. Γιατί δεν είχαμε παίκτες. Εντάξει, το έχει κάνει και ο Δηλιμπέρς το παλιά. Στα... στην Ξάνθη, νομίζω. Το ναι, ναι, με Άγγελ Αναστασιάδη, ναι. Ήταν... μέσα μπορείς, νιώθεις ή... Μπορώ, εντάξει. Ή λίγα πράγματα. Ε? Πάντως ο πατέρας μου έχω να πω ότι δεν περίμενε να παίξω έτσι. Ναι. Σε εντυπωσίασε. Ναι, 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 ναι. Γιατί έβγαλε πολύ ψυχή, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν φτάσεις στους τέσσερις, βγαίνει και κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς. Ναι, 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 όντως. Και... είδα το πανηγυρίστε και έξαλα κιόλας, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Και εσύ πήρες και δεύτερο βραβείο. Πήρατε ναι, το μετάλλιο του πρωταθλητή, των πρωταθλητών όλη η ομάδα και εσύ πήρες και το βραβείο του MVP. Εγώ για ακόμη ένα συμπαίκτης μου πήραμε βραβείο. Εγώ ήμουν του τελικού. Ο συμπαίκτης μου ήταν της χρονιάς. Ο MVP. Μάλιστα, ωραία, μπράβο σας. Και δεν μου λες πόσο εύκολο είναι έτσι για ένα παιδί που το βλέπει αρκετά ζεστά το ποδόσφαιρο. Και εσύ σίγουρα έχεις, ας πούμε, σαν στόχο να παίξεις επαγγελματικά, ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, όλοι όσοι. Πιστεύω όλα τα παιδιά έχουν αυτό. Ναι, όσοι παίζουν ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους το όνειρο να παίξουν κάποια στιγμή επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Πόσο εύκολο να συνδυάσεις και το σχολείο και τις προπονήσεις. Θα πρέπει να. Γιατί και εγώ το έζησα, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να αφιερώνεις χρόνο σίγουρα περισσότερο στα μαθήματα. Αλλά τώρα αυτό το λες επειδή είναι ο μπαμπάς μπροστά. Όχι, όχι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσεις προπονήσεις. Ναι. Θα πρέπει να βρεις χρόνο και για τα δύο. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Προπονήσεις έχετε κάθε μέρα ή κάποιες μέρες την εβδομάδα? Συγκεκριμένες μέρες. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και την Πέμπτη έχουμε το γυμναστήριο. Άρα τέσσερις από τις πέντε καθημερινές έχετε προπόνηση. Και τους Σάββατο τους αγώνες. Ο προπονητής σας είναι ο Βασίλης Δευτερούδης. Βασίλης Δευτερούδης, μάλιστα. Ο οποίος είναι και πρωταθλητής, είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που παίρνω. Ναι. Διότι κατέκτησε. Είχε πάρει και με τον Εθνικό Εφός. Όχι, όχι, φέτος. Κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Τρίγλια της Τρίγλιας Χαλκιδικής και ανέβηκε γάμα εθνική. Μάλιστα, με την Τρίγλια που θα παίξει φιλικό Άρη. Θα παίξουμε φιλικό αύριο. Πήρε ένα πρωτάθλημα. Ο Ελευθερούδης που ήταν στον Αχιλέα Περέας. Ακριβώς. Τον είχα προπονητή. Και εσύ. Τον είχα προπονητή. Είδες. Έλα ρε. Είδες. Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Το όνομα και εγώ το ξέρω. Τον είχα προπονητή. Βέβαια. Εξαιρετικός. Πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Και τα αποτελέσματα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του προπονητή γιατί είναι και παιδαγωγός και προπονητής. Κυρίως πρώτα απ' όλα. Ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς. Κυρίως παιδαγωγός. Λοιπόν. Με παιδιά στην εφηβεία. Που έχουν τα δικά τους θέματα. Ναι, μια πολύ. Και πλάθεις χαρακτήρες και όλες αυτές τις ηλικίες. Δεν πρέπει μόνο να κάνεις τον ποδοσφαιριστή αγωνιστικά, πρέπει και να κουμπίσεις και το μυαλό του και πνευματικά να τον δουλέψεις. Ξέρεις, όσο είναι πιο μικρή η ηλικία, είναι πιο εύκολο γιατί το βλέπεις μόνο ως παιχνίδι. Ναι, από ναι, αυτήν την ηλικία και πέρα είναι η εφηβεία. Είναι η εφηβεία που είναι δύσκολη. Ναι, 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 ναι. Και μια ηλικία τώρα που στην ηλικία που είναι ο Βαχάρης, είναι σιγά σιγά στο εξωτερικό. Οι 15χρονοι είναι.
ένα βήμα πριν την επαγγελματική ομάδα, ας πούμε. Ασχέτως αν στην Ελλάδα το έχουμε λίγο ταλέντα, τραβάει πιο ταλέντα, η φάση. Ταλέντα, είναι πιο... Στην Ελλάδα είναι ταλέντα μέχρι τα 25. Έτσι, έτσι. Και μια και μιλάμε τώρα για το εξωτερικό, εσύ πρόσφατα ήσουν να συμμετείχε στο camp της Mainz στη Γερμανία. Ναι. Ναι. Πες μας λίγο τις εμπειρίες από εκεί. Το camp έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα γήπεδα του Planet. Mm-hmm. Ήταν ένα τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Το οποίο ήταν πολλές σκληρές προπονήσεις, με περισσότερη πίεση. Οι προπονητές ήταν Γερμανοί της Mainz και πήρανε μερικά παιδιά, το περισσότερο ποσοστό, και τα ανεβάσαν στη Γερμανία. Συστηματικά, δεν γίνονταν να τα πάρουν όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα οι προπονητές γίνονταν σε πλαστικά χόρτα. Δοκιμαστήκαμε στη ομάδα της Καλτσρούη. Εσύ τώρα λέει μπήκες με τα άλλα παιδιά στο αεροπλάνο μόνο σου. Ναι. Δεν πήγες, Γιάννη, έτσι. Όχι, όχι. Μπήκες στο αεροπλάνο. Με άλλα δύο παιδιά. Σκάσατε μύτη που στην Καλτσρούη πήγατε. Σε ένα. Στο Χόιζενχάιμ, είναι ένα. Μια τοποθεσία γύρω στη μία μισή ώρα έξω από Φραγκφούρτη. Και από εκεί τα πήγαιναν τα παιδιά στο Καλτσρούη, κάναν προπονήσεις. Και εντάξει. Ας πει, εγώ δεν είμαι. Προπονήσεις κάνετε με παιδιά, ας πούμε, στην, που είναι στις ακαδημίες της Mainz ή της Καλτσρούη. Της Καλτσρούη, η οποία ήταν στην ηλικία μου. Mm-hmm. Αυτό ήταν λίγο, ας πούμε, λίγο πιο άδικο για τα άλλα παιδιά. Ναι. Γιατί ήταν πιο μικρά από μένα και αναγκριζόντουσαν να παίξουν μεγαλύτερους. Και ήταν πολύ πιο σκληρές προπονήσεις, με περισσότερη πίεση. Mm-hmm. Πολύ πιο δουλεμένα τα παιδιά. Ναι, είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι πολύ πιο δουλεμένα, ξέρουν πολύ καλύτερη μπάλα και εκεί πέρα δεν παίζουν μπάλα ακριβώς. Παίζουν πολύ σκληρά. Ναι. Αντιαθλητικά, ας το πω έτσι. Οι εγκαταστάσεις, φαντάζομαι ότι. Ήταν πάρα πολύ καλές. Ενώ τα πλαστικά ήταν πάρα πολύ καλές. Ναι. Καλά, τώρα εντάξει. Σε άλλο επίπεδο. Μιλάμε για μια εξαιρετικά προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα και όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Εντάξει, οι Γερμανοί είναι επιστήμονες. Αλλά είναι μια εμπειρία που σίγουρα θα σε βοηθήσει, παιδί μου. Εντάξει. Ναι, ναι, προφανώς. Και τώρα πώς το. Πώς το βλέπεις εσύ το ποδοσφαιρικό σου μέλλον? Ελπίζω δηλαδή να φτάσω σε ένα επίπεδο που να παίξω. Το έχεις, παιδί μου, σαν στόχο, σαν πρώτο στόχο στη ζωή σου να γίνεις επαγγελματίας τροματοφύλακας. Ναι. Επαγγελματίας και σε μεγάλη ομάδα. Εντάξει, εννοείται. Κοίτα, πρόσεξε με. Ο Άρης, να ξέρεις, διαχρονική παράδοση στους τροματοφύλακες. Περίμενε, ο παπάς γελάει. Όχι, όχι, μ' αρέσει ο τρόπος που πλασάρεις. Ο Άρης διαχρονικά. Ο πατέρας, που είναι και μεγαλύτερος. 35-36 χρονών το βλέπω. Κατάλαβες, ξέρει ότι ο Άρης έχει διαχρονικά παράδοση στους τροματοφύλακες. Είτε βγάζει, είτε παίρνει από αλλού και τους αναπτύσσει και τους δουλεύει και. Και ξεχωρίζουν. Α, Σιφάκης, Βελίδης, πιο παλιά, πολύ παλιά Χριστίδης. Κοίτα, ο Βαχάρης, άμα παίξει η Ελλάδα και δεν πάει κατευθείαν εξωτερικό, η Ηρακλή θα παίξει, να ξέρει. Θα στον πάρω, ρε! Θα στον πάρω, ρε! Βράδυ θα έρθει στο Βικελίδη και θα υπογράψει. Άσε τώρα και θα περιμένει εκεί πέρα στο Καφτατζόγλι, είσαι να έρθει. Εδώ δεν ξέρω και ο μπαμπάς που θα χειριστεί την κατάσταση. Όχι, όχι, δεν μπλεκόμαστε. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αν είναι να παίξει μπάλα, παίζει όπου σε πάει η μοίρα, δεν έχει τα οπαδικά κτλ. Είναι καλύτερα γι' αυτό βασικά, έτσι. Ναι, εννοείται. Γιατί έχουμε δει παιδιά πολλά που στο βωμό του να πάρουν ένα καλό συμβόλαιο έχουν καταστραφεί και έχουν χαθεί. Έτσι. Γιατί να πήραν ένα καλό συμβόλαιο, αλλά δεν του είδε κανείς. Γιατί παρασύρονται τους μάνατζερς πολλές φορές. Κοίταξε, και ειδικά η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ ίδια. Γιατί α πούμε ο Νικοπολίδης που έφτασε να πάρει γύρω με την Ελλάδα, εγώ το θυμάμαι μια ζωή backup του Βάντσικ. Μόνο σε κάτι μάτς κυπέλου έπαιζε. Ο οποίος Γιώσεφ ήταν αυτός που τον έκανε τις προπονήσεις στο Camp της Mainz. Μαζί με τον άλλο προπονητή. Ήταν και ο Βάντσικ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κάποια συμβουλή, σου έδωσε κανένα συμβουλή? Δεν μας είπανε κάτι ιδιαίτερο, όχι. Πάντως είναι μια θέση να ξέρεις που θέλει υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή η θέση του τερματοφυλάκα. Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή ρώτησε πριν ο Θανάσης κάτι, αν ο μπαμπάς σχετικά. Αν τον επηρεάσει δηλαδή. Αυτή την εντύπωση ξέρει περισσότερο θεωρεί. Ο μπαμπάς. Έβαλα ό,τι μέσο μπορούσα να χρησιμοποιήσω με επιχείρημα για να μην γίνει. Ναι. Το πιο απλό, ας πούμε, που είπα, εδώ είναι ότι στην εντεκάδα υπάρχουν 10 διαθέσιμες θέσεις για να παίξεις. Και μία που ή θα παίξεις ή θα παίξεις. Αν είσαι μέσα, μπορεί να σε έχει 10 θέσεις να σε βάλει, αν είσαι καλός. Ναι, ναι. Και είναι μόνο τέρμα. Εκεί δεν υπάρχει. Ναι, εκεί παίζεις ή κάθεσαι. Μπακόντρωμα δεν έχει. Δεν υπάρχει. Το δύσκολο. Ναι. Αφού συνέχισε, καλά να πάρει. Εντάξει, όχι, αφού το άρεσε. Εντάξει. Τώρα το λέμε. Τώρα... Μου λες αγαπημένος τροματοφύλακας. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Έναν Έλληνα και έναν ξένο. Στην Ελλάδα είναι ο Χουάντερσον. Ο Χουάντερσον, ναι. Τους καλύτερους για μένα. Ναι. Για το εξωτερικό είναι Ντεχέα. Ο Ντεχέα, εντάξει, και αυτός είναι κορυφαίος. Από Έλληνες τροματοφύλακες. Από Έλληνες θα πω. Το Γλύκο. Το Γλύκο, ε. Εντάξει, ο οποίος βέβαια φέτος δεν έπαιξε καθόλου, έτσι. Ναι. Ναι.
Εγώ δεν μιλάω. εγώ δεν μιλάω. Τι θέλει να πει τώρα, Γκουιντάρ, θέλει να πει να. Τι είπα να πει το Γκουιντάρ, εντάξει. Καλό και ο Γκουιντάρ. Ο Μπουφόν δηλαδή που. Ο Γλίκο κι αν έκανε υπομονή, φίλε, στον Μπάουκ πολλά χρόνια και έφυγε δανεικό για να καθιερωθεί τελικά στην 11η, έτσι. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που έχει. Άλλο ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ο Γλίκο πολλά χρόνια. Κάτι απαθιωτάκι πιο παλιά στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και τώρα, ο Πασχαλάκη, παιδιά. Ο Πασχαλάκη. Σωστά. Στο τέλος του πρωταθλήματος, τα τελευταία 15 παιχνίδια ήταν που μπήκε. Που μέχρι μπήκε. Τότε ήταν και πολλές φορές και εκτός αποστολής στην αρχή. Γιατί ήταν γλύκος. Αυτό. Ναι. Είναι θέλει πολλή δουλειά βασικά και πολλή προσγείωση. Και μέχρι να. Και τη μία ευκαιρία που θα σου δοθεί, να αρπάξει κατευθείαν. Μια πορτούλα άνοιξε, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό την άνοιξε, εμείς δεν ασχοληθήκαμε. Γιατί. Με την επιστροφή τέλος πάντων υπήρξε η ενημέρωση από τον άνθρωπο που διοργάνωσε το κάμπ τον Αργύριο Κρεμίτσα, τον οποίο τον ευχαριστούμε και πολύ, ότι θα ξανανεύει του χρόνου. Ναι. Σε υψηλότερο επίπεδο. Θέλουν να ετοιμαστεί. Μάλιστα, για ωραία. Υψηλότερο επίπεδο, για elite ομάδες. Ναι. Οπότε άνοιξε μια πόρτα μόνος του, ας τη διαβεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Η μαμά τι λέει? Στο ενδεχόμενο να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα. Η μαμά δεν πιστεύω να έχει καμιά επιλογή. Καλά, ναι, εντάξει, από σένα εξαρτάται. Εσύ θα χτίσει καριέρα αν πιστεύω ότι απλά θα μας ακολουθήσει. Ναι. Δεν είναι, γιατί να πει. Κοίταξε, οι γονείς τους ή άλλους, το σωστό αυτό είναι, οφείλουν να. Στηρίζουν. Ακριβώς, να στηρίζουν και να αποδέχονται τις επιλογές των παιδιών. Μπράβο. Ναι. Και όχι να καθοδηγούν. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και όχι να καθοδηγούν. Είναι ό,τι χειρότερο. Να βγάζεις τα δικά σου θέλω μέσα στο παιδί. Ειδικά στο ποδόσφαιρο αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Στη ζωή συμβαίνει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και στη ζωή, απλά τώρα επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, εγώ θυμάμαι ας πούμε, όταν έπαιζα μπάλα, μπαμπάδες που ήταν σε προπονήσεις, ναι, όλα τα μάτια που αυτό είναι κακό. Έτσι. Αλλά ξέρεις, μετέφεραν τέτοια πίεση στο παιδί τους, δεν είχαν καταφέρει αυτοί να παίξουν μπάλα ας πούμε, στα νιάτα τους και βγάζαν όλα τα αποθυμένα τους στο παιδί. Που κάποια από αυτά τα παιδιά δεν είχαν καμιά μούρλα με το ποδόσφαιρο. Αλλά τρώγαν τέτοια πίεση. Ακριβώς. Πάνε προπόνηση, παίξε κτλ. Που ή κατέρεαν, ναι, κάποια στιγμή. Ναι, ή θα καταρρεύσει. Μετά μπορεί από αντίδραση να το γυρίσει και σε εξτρεμιστικές αντιδράσεις να. Ναι, να τα κάνει όλα γιάμπαλο, ναι, να το μισεί. Εσένα Θανάση, σε πιέσανε και δεν έκανε μεγάλη. Όχι καθόλου. Εμένα ο πατέρα μου δεν ήθελε να. Εγώ ήμουν κολυμβητή σε πιο μικρή ηλικία. Και είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν παράτησα την κολύμβηση για να πάω για ποδόσφαιρο. Πάντως οπότε λες ότι έπαιζα μπάλα, γεμίζει το σώμα σου και έπαιζε δηλαδή. Ρε φίλε, στο. Λοιπόν, άκου να έπαιζα καλή μπάλα, ρε φίλε. Επειδή έχω ακούσει για τον νεαρό. Στον BBC. Είχα δει ένα αφιέρωμα. Λέει η πιάτσα ότι όντως είχε πολύ καλές προοπτικές και ήταν σε πολύ καλό. Ήταν backup του Μαυρογεννίδη, μου είχε πει. Ναι, αλλά όχι λογοθέσεις. Τότε. Αναλαμβάνω το τότε γιατί και ο Θανάσης και εγώ. Δεν μάθαμε τη λέξη πλαστικό, δεν ξέραμε τι είναι πλαστικό. Ναι, 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 ναι. Το χαλίκι. Ναι. Το απόλυτο χαλίκι. Δηλαδή δεν να ματώνει το γόνατο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ειδικά τώρα στη θέση που παίζει ο Βαχάρης, πρέπει να έχεις εσύ μούρλα για να είσαι τερματοφύλακας. Γιατί τώρα εσύ είσαι μια χαρά, Μπρούκλης είσαι. Πέφτεις κάτω στα μαλακιά, στο χορταράκι. Εγώ θυμάμαι οι τερματοφύλακες που είχαμε, τα μπούτια τους δεξιά και αριστερά ήταν μονίμως εσύ τα έχεις ζήσει. Γδαρμένα, ναι, με αίματα, με εκείνη την πέτσα που πιάνει μετά από τα ξένα το αίμα, που κολλάει το παντελόνι επάνω, άστρα, εντάξει, μιλάμε για θέλει τρέλα. Να παρακαλάς λίγο να βρέχει. Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι πιο μαλακά. Ναι, αλλά βαραίνει μπάλα και είναι. Έχει και τα. Άλλες εποχές, παιδιά. Άλλες εποχές. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά. Ναι, ναι, όντως. Δηλαδή, κακά τα ψέματα είναι. Δεν μου λες, εκεί στον Κεραυνό είναι οι εγκαταστάσεις. Είναι πάρα πολύ καλά τα γήπεδα. Τα φτιάξανε πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός που άλλαξα ομάδα. Ήμουνα πόσα χρόνια στο Φάληρο. Ναι. 5 χρόνια. Ήτανε πλαστικά τα γήπεδα. Ναι, στην Αεφαλήρου. Ναι. Και εσύ κίνδυνε, να Γιάννη. Ναι. Έπαιζα στα πλαστικά μέχρι που έβγαλα ένα πρόβλημα στο γόνατο. Έκατσα για 1,5 μήνα έξω και μετά πήρα την απόφαση να αλλάξω ομάδα, να δοκιμαστώ σε μια. Μεγαλύτερο επίπεδο ομάδας και ευτυχώς πήγα σε χόρτο και είδα πως είναι και ένα γήπεδο χόρτο. Ωραία. Δυστυχώς η σύγκριση είναι. Καλά, ναι. Τεράστια. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Καταρχήν, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σκημένοι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να δώσουν ό,τι μπορούν με προσωπική εργασία, με ώρες πολλές ατελείωτες, στο να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά, να φροντίσουν το γήπεδο, να είναι σε άρεστη κατάσταση. Τώρα μιλάμε ένα γήπεδο το οποίο έχει περάσει χειμώνας, βροχές. Και παραμένει σε άριστη κατάσταση. Ναι. Μπράβο τους. Ναι. Το έχουν, μάλιστα έχουν κάποια ελάχιστα κενά τα οποία τα σπήραν ήδη και μέχρι την Πέμπτη δεν θα πατήσουν για να είναι έτοιμο, γιατί έχουν και το τουρνουά στις 10 Ιουνίου, το Respect and Honor. Και το γήπεδο πρέπει να είναι άριστο. Δηλαδή μιλάμε για τρομερή δουλειά. Μπράβο τους.
Και αποτέλεσμα. Τώρα, επειδή μας ακούνε και αρκετοί μπαμπάδες, ρε παιδί μου, που θέλουν να στείλουν. Πού θα αποτανθεί κάποιος μπαμπάς που θέλει να στείλει λοιπόν, το παιδί μου στον κεραυνό ή στον κάθε κεραυνό, επειδή τώρα μιλάει για τον κεραυνό Αγγελοχωρίου. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι τόσο όσο ακούγεται, γιατί κάποιος λέει πω ρε παιδιά εκεί. Ναι. Λοιπόν, είναι εσύ, επειδή Νίκο είμαστε συντοπίτες, ξέρεις ότι είναι 10 λεπτά από εκεί που ζούμε. Τίποτα, ούτε λοιπόν, δεν. Δηλαδή από την περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Μπαμπαμ. Μέχρι και Μηχανιώνα είναι ναι. 10 λεπτά. 10 λεπτά ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Τίποτα εντάξει, τίποτα. Δεν είναι να περνά φανάρια και τέτοια. Είναι η εγκαταστάσεις, σας είπα ξανά, είναι όλη μια οικογένεια τα παιδιά. Τεχνικός διευθυντής είναι ο Βασίλης Λευθερούδης. Όποιος θελήσει, γιατί θα γίνουν από εδώ και πέρα οι προπονήσεις, θα έχει και το χαρακτήρα των δοκιμαστικών. Ναι, γιατί τώρα η σεζόν έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Τώρα γίνει η προετοιμασία για την νέα σεζόν. Σιγά-σιγά κάποια φιλικά, κάποια τουρνουά που θα γίνουν. Μπορεί να απευθυνθεί στον τεχνικό διευθυντή τον Βασίλη τον Ελευθερούδη 6973-369-994. Έχει ακόμα εκείνη τη θηλυκή κοτσίδα? Όχι. Την έκοψε. Α, μισό λεπτό. Ο Θόδωρος έχει, ο μπαμπάς. Α, εγώ, α ναι. Έτσι, μπράβο. Α, γιος του είναι. Βεβαίως, ναι. Ο Βασίλης. Άρα είναι μικρός ακόμα, ναι, είναι... Πολύ μικρός. Ναι, 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 ναι. Είναι, πολύ μικρός. Είναι ο νεαρότερος προπονητής το που θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ναι. Τι ηλικία λέει, μιλάμε. 23. Έλα, ρε, τόσο μικρός. Το θυμάμαι. Ναι, 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 ναι. Το θυμάσαι, είμαι σίγουρος. Εξαιρετικός. Πρέπει να ήμασταν, νομίζω, και στο ίδιο σχολείο σε κάποια φάση. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μιλάμε, για τον Βασίλη. Πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πήρε όλη τη σοφία από τον μπαμπά, λοιπόν, τη μετουσίωσε σε δυναμική. Με ένα εξειδικευμένο δικό του πρόγραμμα τέλος πάντων προπόνησης. Κάνε λίγο. Τι? Αυτό δεν υπήρχε. Να ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε. Ποντί, κάνε ποντίκι που έλεγε ο Βέλγος. Δεν υπήρχε τον Αύγουστο πέρσι. Λοιπόν... Ναι, όχι, εντάξει, θέλει χέρια δυνατά, θέλει έτσι. Προπόνηση και στο γυμναστήριο. Και είναι πάρα πολύ καλά. Βασικά είναι καλό τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό για μένα. Σωστά, ναι, οποιοδήποτε άθλημα και δεν ανάγκη να έχουν στο μυαλό του ένα επαγγελματικό αθλητισμό. Εντάξει. Και αυτό παρατηρώ ένα ελάττωμα τη. Εποχής μας, ναι. Τραβάνε ένα κόλμα με τους υπολογιστές. Αυτό είναι όντως. Είναι... Έχουμε φύγει. Ξέρω, εδώ η δικιά μου είναι 5 χρονών και έχει μάθει να χειρίζεται τάμπλετ. Έχουμε φύγει από τα Play. Λοιπόν, ναι. Πήγαμε σε υπολογιστές τώρα. Όσο παιδιά η ελεύθερος χρόνος μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί με τον αθλητισμό, οθήστε το, βοηθήστε ναι, το, ναι, στηρίξτε ναι. το και πιστέψτε πρώτα απ' όλα θα γίνει καλός χαρακτήρας. Θα ψηθεί, γιατί και οι σφαλιάρες και στον αθλητισμό είναι απαραίτητες. Παράδειγμα για τη ζωή είναι, ναι, ναι, μαθήματα. Και σίγουρα θα γίνουν πολύ καλύτερα ναι. παιδιά. Εγώ τώρα τη μικρή που είναι 5 χρόνια, την έπρεπε στο Ηρακάν που θα γίνει τώρα 18 είμαι, με 24. Άμα σου πω ότι ήμουν σίγουρος. Ναι, επειδή κάνει και μπαλέτο, της αρέσει γενικά ο χορός, η κίνηση κτλ. Την έγραψε για να, δει, να κάνει μια πρώτη γνωριμία με όλα τα αθλήματα και να μου πει: εγώ μπαμπά θέλω να κάνω αυτό. Αν θέλει, δεν την πιέσω. Το επόμενο σου βήμα λοιπόν από την επόμενη χρονιά, φαντάζομαι, όχι από τη μεθεπόμενη, στα 7, θα είναι να τη γράψει, ξέρει και στο βόλι. Έχει ματζιού και εκεί θα σε μπρώξει γιατί υπάρχει. Έχετε και φιλιά και εσύ Βαχάρη και εσύ Γιάννη από Γιώργο Ματζούκη, που μας ακούει. Την αγάπη, και λέει την ότι αγάπη, αν αγάπη. Μάθει ο Παπαδόπουλος, λέει πότε λέει βαφτίστηκε ο Βαχάρης, λέει θα φύγει από το σύμπαν. Αυτό ξέρει τώρα, πολλά. Δεν το... θα σου πω εγώ. ο Βαχάρης λοιπόν βαφτίστηκε στην Αγία Αναστασία την ημέρα του παιχνιδιού Άρης Ηρακλής στο Χαριλάο. Το 1-2 το μάτι διακόπηκε. Άντε εκείνη την ημέρα βαφτίστηκες. Ναι. Μάλιστα. Γέρος να είναι. Γιώργος ο Βάρος ο Γέρος να είναι. Δεν πειράζει. Άλλωστε Γιώργο μου όπως διαπίστωσες και μετά εκεί είναι τα δανεικά. Λοιπόν, τώρα για τον κόσμο που μας ακούει, να ξέρω εγώ τώρα το Βαχάρη, τον ξέρω από ήσουν σπόρος εντελώς. Δηλαδή, και όταν. Τώρα ας πούμε που σε είδα στο βιντεάκι. Τρόμαξες. Ναι, και από όξω τώρα τερματοφύλακα έπεσε κάτω. Κίνηση κανονική, ρε παιδί. Ένα τηλέφωνο στον Άγγλι. Άνδρα αθλητή, α πούμε. Λίγο στα κελοχώρη, λίγο να δει λίγο τι γίνεται. Ο Βαχάρης. Η Κατερίνα την καταδερφή σου καλά. Μια χαρά. Με το βόλι. Όχι, γιατί έπαιζε βόλι. Εντάξει, εντάξει. Ναι, δεν χρειάζεται να. Θα περάσει και εσύ από εκεί. Εντάξει, γιατί είναι αναγκαστικά σταμάτησε λόγω σπουδάσματο. Ναι, σωστά έχει τι σπουδέ. Επέλεξε μπράβο να στρωθεί λίγο παραπάνω. Τη βγήκε, είναι φοιτήτρια στο ΠΑΜΑΚ. Μπράβο, μπράβο. Στο οικονομικό, οπότε. Να τα χαίρεσαι και τα δύο. Κοίτα και στα μαθήματα δεν τα παραμελήσει. Όχι, άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα μάθημα. Εγώ δεν σου πω αυτό το πάρει ένα χαρτί, γιατί και εγώ έχω χαρτί και το έχω στον τοίχο. Το δίπλωμα του πτυχίου του ΤΕΦΑ εκεί στον τοίχο είναι. Αλλά είναι παιδί μου η μόρφωση. Μια γενική μόρφωση, τουλάχιστον παιδί μου. Το λύκειο είναι το μήνυμα πρέπει να έχει. Το μήνυμα μόρφωση πρέπει να έχει ένα παιδί. Και μετά, άμα κάτσει η φάση του ποδοσφαίρου,
Καλά θα είναι. Ένα στα 10.000 είναι. Να μην περάμε, να πετάμε λίγο στο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κοίταξε, εσύ πρέπει να ξέρει ότι λόγω θέση είναι ακόμα πιο δύσκολα να παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Αλλά σου λέω δεν είναι αυτό ο σκοπό. Για τι λεπτομέρειε. Εντάξει, κοίταξε να διασκεδάσει τη διαδρομή και αν η διαδρομή καταλήξει σε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Και αν μπορέσει. Άλλαξε η ομάδα. Όχι, όχι. Πέρα από αυτό το οποίο είναι δεδομένο. Το οποίο είναι εντάξει, de facto. Αν μπορέσει και σου βγει, να φύγει από την Ελλάδα και να πα να δουλέψει έξω. Γιατί αυτό πέσε στη μαμά. Αυτό πέσε στη μαμά και στον παππού. Όσοι πήγαν έξω. Ο Νίκος λέει ότι. Κανείς δεν έχασε. Είδαν προκοπή, κανείς δεν έχασε. Καλά εννοείται. Και κανείς δεν χάθηκε. Αυτό. Γιατί έξω δουλεύεις αλλιώς, έξω σε βλέπουν αλλιώς. Ενώ εδώ στην Ελλάδα μέχρι τα 30 ταλέντο ακόμα. Αν είπαμε κάτι, Νίκο, για το έξω, αν θυμάσαι, είναι το ότι είδε πώς δουλεύουν τα εκεί συνομήλικα του παιδιά που δεν έχει καμία σχέση με τα εδώ. Όσο καλά και να είναι τα πράγματα. Οπότε α το κρατήσει. Ευχαριστώ να είναι μαζί του, όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε. Βαχάρη, για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και καλά μυαλά, γιατί ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα το μυαλό παίζει πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ο προπονητής εντός του γηπέδου. Ειδικά για τους αμυντικούς. Και όπως λένε στην Μπαρσελόνα, γιατί στο κάμπ της Μπαρσελόνα, είσαι, λέει, τον είπαν οι Ισπανοί, είσαι ο πρώτος επιθετικός και τελευταίος αμυντικός. Είτε σου φαίνεται παράξενο το όχι, δεν φορούσε γάντια στο κάμπ της Μπαρσελόνα, τον έλεγαν μόνο όταν θα έχει σουτ. Μέχρι τότε θα παίζει ως ποδοσφαιριστής. Αυτό έγινε εδώ η Ισπανία. Εδώ. Στο Λόλα, πέρσι, 2 εβδομάδες. Ωραία. Κανονικά, με αμασία, γίνονται πάντως πλέον πράγματα που δεν γίνονταν τις δικές μας εποχές. Γι' αυτό σου λέω πολύ καλά, παιδιά Θανάση. Κάτι ακαδημίες άρσε που ήταν ο Κιολάκης από Ιωάννου και τα λοιπά. Έχει πολλά πράγματα πλέον. Είναι τα πράγματα σε άλλο επίπεδο, οπότε είναι πολύ τυχερά. Ας το εκμεταλλευτούν τίποτα άλλο. Τζόντο, θα έρθει και καμιά ρόγια μπλε. Εδώ να φτιάξει και ο Γιώργος για κάτι θέματα. Αφωνία, λέει χορδές. Εδώ είμαστε. Με κάτι υφασματέμπουρο και με κάτι. Ο Παύλος τι κάνει. Έχουμε χαθεί. Ναι, και εγώ τον Παύλο τον έχω πολύ καιρό. Κάποια στιγμή τον Γκράντι τον πέτυχαν, χαθήκαμε. Ο άλλος ο. Πώς τον λέγανε εσύ. Όχι κάνει, όχι κάνει. Ο άλλος εσύ, ο Έλαρε τώρα, κόλλησε. Πέτρος. Ο Πέτρος, ναι. Και εκεί χαθήκαμε. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Όποτε θέλω. Ματζιούξε εδώ είμαστε. Γιώργο, εδώ είμαστε. Οι ώρες να βολεύουν μόνο. Λοιπόν, και τα 12 ώρα να ξεχάσουμε. Λοιπόν. Αυτά από τον Βαχάρη Ουτιτούδη, τον MVP του τελικού της Εψιμής στην κατηγορία παιδών. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσίαση εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Και κλείσεις, να σου μεταφέρω τα φιλιά από την Κατερίνα και σε περιμένει στο κάμπινγκ του Αιγαίνα. Σας κεράσει. Φιλιά Κατερινάκη, να είσαι καλά. Κούρα μου, καλά έχει γίνει και θέα Κατερινά. Εντάξει, πω, θα δεινοπαθείς. Άλλη συζήτηση. Πάμε σε διάλειμμα. Θα την κυνηγάνε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τέτοια ωραία θεματάκια θα ακούτε σε αυτή την εκπομπή, όσο γίνεται. Ναι, μωρέ, εντάξει, λίγο να ξεφεύγουμε από τα κείμενα. Έτσι. Γιατί για επαγγελματικό αθλητισμό όλη τη μέρα ακούτε, όλες οι εκπομπές κτλ. Καλά, και με αυτό θα ασχολιόμαστε, αλλά όταν θα έχουμε χρόνο, σίγουρα, και τώρα που αδειάζουμε σιγά-σιγά, έχουμε και περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε με τέτοια ζητήματα. Και αξίζει να ακούμε λίγο και αυτά τα παιδιά, τα οποία προσπαθούν και συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με άλλες υποχρεώσεις της ηλικίας τους, όπως δηλαδή το διάβασμα. Και αυτές οι ηλικίες και οι προπονητές που ασχολούνται με παιδιά τέτοιων ηλικιών έχουν πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, εκτός από το ότι πρέπει να δημιουργήσεις ένα παιδί αγωνιστικά και να το βελτιώσεις, παράλληλα έχεις και το ρόλο του παιδαγωγού, πρέπει να φτιάξεις το χαρακτήρα του, να φροντίσεις να είναι καλός ως άνθρωπος. Και έτυχε σήμερα να είχα μια κουβέντα με τον προπονητή της ΚΑΠΑ 15 του Άρη, τον κύριο Κοντοθεοδόρου, που πήρανε το πρωτάθλημα της Εψιμής στην κατηγορία τους. Ναι. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα, ότι λέει, πρώτα λέει, θέλουμε εμείς λέει, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες να είναι σοβαρά πειθαρχημένα εκτός γηπέδου, για να το μεταφέρουν μετά αυτό το πράγμα και μέσα στο γήπεδο. Και είναι δύσκολο και μακάρι. Και. Κόλλησε τώρα, ξέρεις το όνομα. Ο Βαχάρης. Ο Βαχάρης. Ναι. Μακάρι ο Βαχάρης να συνδυάσει και το διάβασμα, να συνδυάσει και το. Είναι ποντιακό όνομα, αν δεν κάνω λάθος. Το Βαχάρης. Ναι, ποντιακό σίγουρα. Λοιπόν. Και από εκεί χωρίζεις. Λοιπόν, και μακάρι το παιδί να βρει έναν τρόπο να πάει στο εξωτερικό και να γλιτώσει από την ελληνική πραγματικότητα. Καλά, το συζητάω. Εντάξει. Είναι δύσκολο για τους γονείς, βέβαια, να φέρουν τα παιδιά τους έξω, αλλά ναι. Αλλά είναι για το καλό του, Θανάση. Κοίτα, στις περισσότερες δουλειές έξω είναι καλύτερα. Καλά, μην το λες. Όχι, τίποτα δεν είναι απόλυτο στη ζωή. Ναι. Δηλαδή, σημαίνει ότι άμα βγεις έξω, άπαξ βγεις έξω, έκανες την καλή. Έτσι. Αλλά ειδικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αυτό. Εντάξει, έξω, ρε φίλε, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εννοείται. Λοιπόν.
Για άλλα περίπου έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, Τζόνι. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα. Πάμε, γεια σας. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σας, γεια σας κύριε Κώστα. Σκοπός είναι ο κάθε άνθρωπος να ξέρει τι μπορεί να κάνει. Εμένα κάποτε ο γιος μου είναι το 99 γεννημένος, 15 χρόνια το 94. Μου λέει κατεβαίνω προπονήσεις μπαμπά με τον πιερικό τους εφήβους, τους πιτσιρικάδες. Εκεί πήγα τον είδα χωρίς να το ξέρει αυτός. Όταν γύρισε στο σπίτι του λέω, σταμάτα λέω γιατί με εκθέτεις. Λοιπόν, δεν κάνεις. Ή γίνανε τερματοφύλακας ή άλλαξε να παίξει τερματοφύλακας γιατί έχει σωματικά προσόντα και σεξιμος. Ή άλλαξε αγωνίσμα. Ασχολήθηκε μετά με το χάντμπολ. Εκεί τα κατάφερε. Θέλω να πω ότι με αφορμή αυτό που είπες Ανάση ότι υπάρχουν πατεράδες που πιέζουν τα παιδιά τους. Ναι, εγώ το έζησα πολύ έντονα αυτό από πατεράδες όχι από τον δικό μου, από πατεράδες άλλων συμπαικτών μου που πολύ πίεσε. Προσπαθούν δηλαδή να διοχετεύσουν μέσα από το παιδί τους το αποθυμένο τους που δεν έπαιξαν αυτή την μπάλα, ας πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, εμένα επειδή η αδερφή μου είναι συνταξιούχος, τελείωσε γυμναστική ακαδημία τότε και ήταν πρωταθλήτρια 100-200-400 συναθλήτρια της Βερβολή της Ακουρά με συμμετοχές στην εθνική, στην εθνική γυναικών. Λοιπόν, ο αδερφός μου είχε το 1956-57, 11-2 που ήταν πολύ καλός χρόνος, 100. Βέβαια. Τότε. Και είχε συναθλητή τον Μαγκλάρα. Από εδώ ξεκίνησε ο Μαγκλάρας, ο οποίος έκανε 751 μήκος στους Βαλκανικούς και 773 στους Πανευρωπαϊκούς Ρουέλους στη Σουηδία. Λοιπόν, με διεθνείς αθλητές. Και κάποτε, όταν θέλησε ο Κουσκουτάς τότε να πάρει τον τέταρι, έβαλα ένα δικό μου οικογενειακό φίλο σχολεμένο και υπήρξε μεγάλος παίκτης της Κατερίνης και έπαιξε 52 με 55 στον ΠΑΟΚ με Γεντζίκου Ιρουκίδη Παπαδάκη και 55 με 57 στον Ολυμπιακό Καραπουλίδης Βαγγέλης. Καραπουλίδης? Καραφουλίδης. Καραφουλίδης, μάλιστα. Καραφουλίδης. Έπαιζε με Γεντζίκου Ιρουκίδη Παπαδάκη στο Σεντριβάνι, σε εκείνο το γήπεδο. Λοιπόν, και μετά 55-57 έπαιξε στον Ολυμπιακό και επειδή ήταν πολύ φίλος, λέω, προκειμένου να πάρουν αυτόν τον τέταρτη, λέω, με 1,5 δις που τον πήραν. Με 800 εκατομμύρια που λέει το Παύλο Φούτρε, λέω. Κάνει μια προσπάθεια να το φέρεις, παιδί μου. Να δούμε έναν παίχτη και να, και να χαρούμε ποδόσφαιρο από αυτόν τον παίχτη. Μου άρεσε πολύ εμένα αυτός ο παίχτης. Ο οποίος έπαιξε όλα τα χρόνια στην Αθλήτικο Μαδρίτη. Σχεδόν όλα, ναι. Σχεδόν όλα τα χρόνια. Ναι. Μετά πήγε στη Ριτζίνα, έσπασε το πόδι. Αλλά όλα τα χρόνια... Αριστεροπόδαρος, έπαιξε... εντάξει, ζογκλέρ κανονικός. Εγώ θα θυμηθώ τον τελικό τώρα με την Μπάγκερ Μονάχου. Με την Πόρτο λες τώρα. Με την Πόρτο, ναι. Με τον κόλπο Μαντζέρ, πώς το λέγανε, Μοζέρ Μαντζέρ. Με τον Γκάρ Μαντζέρ τον Αργεντινό Μαντζέρ. Είναι που έκανε το τακουνάκι, ναι. Οι δυο τους κάναν θαύματα. Παπάδες που λέμε. Ναι, άλλα θαύματα. Και δεν, δηλαδή... Προσπάθησα να κάνω μια παρέμβαση γιατί ο άλλος έφερε και τον Κόμορα, τον Πεθερότο εδώ. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης, αλλά σε σχέση με αυτό που λέω εγώ, είχε μεγάλη διαφορά. Πάντως ο Ντένταρ ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο όνομα που είχε έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Δεν θυμάμαι κάποιον νωρίτερα να έχει έρθει έτσι τόσο μεγάλο όνομα εκείνη την εποχή. Ναι, είναι αλήθεια. Από αλλά, την Άιντραχτ Φραγκφούρτη όμως τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Ντένταρ. Και πολλά τα λεφτά όμως, για να μην δεις. Θυμάμαι την υποδοχή που του είχαν κάνει στον Πειραιά που είχε βγει και στον μπαλκόνι του Δημαρχείου. Ναι, ο Ανδριανόπουλος. Και από κάτω είχε πόσες χιλιάδες κόσμο κτλ. Ναι, άμα τα λεφτά είναι κλεμμένα, τα δίνεις. Μάλιστα. Κατάλαβες. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντίνα, για να κλείσουμε. Ναι, κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Είναι λυπηρό, ρε παιδί μου.
Τζιόλι με καλή συνεθνή κύριε, για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτός ο Σιώβας που παίζει στην Πριμέρα Διβιζιόν, δεν πρέπει να κληθεί αυτός στην εθνική. Ναι. Κάτσε τώρα. Δεν πρέπει να κληθεί αυτός στην εθνική. Για ποιον λες τώρα, η ένστασή σου για ποιον ήταν? Για τον Τζιόλι. Ποιον Τζιόλι? Κοίταξε τώρα όμως, δεν λέω αν τον παίρνει ο σωστά, αλλά ο Τζιόλι είναι χάφος, ο Σιώβας είναι στόπερ. Εντάξει. Γιατί να μην το ο Σιώβας παίζει για αμυντικό χαφέ. Καλά, ναι, εντάξει, πολλά στόπερ παίζουν για αμυντικά χαφέ, αλλά η φυσική του θέση είναι στόπερ. Μα παίζει στη Λεγανές, δεν μπορεί να παίξει εδώ. Δεν είναι. Όπως παλιά δεν καλούσε ο Ρεχάκη το Ζήκο και το Σοντήλ, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, είχε, με αυτούς δύο υπήρχε θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, τώρα επειδή είπες για Ρεχάγκελ, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω τον Ρεχάγκελ με τίποτα, κύριε Κώστα. Δηλαδή μετά από αυτά που κατάφερε, ενέρεσε. Έκανε τώρα κάτι το οποίο απλά δεν γινόταν. Και όμως το έκανε. Όχι μόνος του βέβαια. Ναι. Αλλά όμως θεωρώ ότι αδίκησε και τον Ζήκο. Μπορεί, αλλά ξέρεις τι, όλοι οι προπονητές, όλοι οι κορυφαίοι προπονητές σίγουρα θα έχουν αδικήσει λίγο παραπάνω κάποιους παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια τους. Επειδή του έχουν καλέσει ειδικές ομάδες κτλ. Ο Σλίνκιος Στολτίδης ήταν ο πιο φορματισμένος χάφ τότε. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά. Έγινε, να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Έχει έτοιμο αυτό που σου έβαλα. Ο Λάγιος Ντέταρ ήρθε όντως από την Άιντραχτ στον Ολυμπιακό το 1988, σε ηλικία 25 χρονών, έναντι 8.700.000 ευρώ. Είχε δώσει το κουσκότα στην Άιντραχτ. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη. 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Είχε πάρει τώρα παίκτη την Bundesliga, έτσι. Με 51 συμμετοχές και 35 γκολ. Ναι, που η Άιντραχτ τότε ήταν από τα δυνατά χαρτιά την Bundesliga. Και τότε ήταν, λέει, η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο μετά από εκείνη του Μαραντόνα. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη κίνηση. Εγώ σου λέω, θυμάμαι τώρα που έδειχνε τηλεόραση τον Ντέταρ να βγαίνει στον μπαλκόνι του Δημαρχείου του Πειραιά και να είναι κάτω εκεί η πλατεία. Πώς λένε, πλατεία μια, όλοι που στείλανε και τα λέει. Και εδώ λέει, έχει 50.000 φίλους του Ολυμπιακού, αποτελεί ρεκόρ ακόμα και σήμερα, λέει, αποδοχή παίχτη. Ναι. Βάλω το Γιάννη. Αφού δεν μπορέσαμε... Έχεις ηχητικό στιγμιότυπο. Α, όχι, αφού δεν μπορέσαμε να τα ακούσουμε από την τηλεόραση, θέλω να τα ακούσουμε από το ραδιόφωνο. Δεν το βάλαμε χθες. Χάρη κλείνει να πούμε, έτσι. Φτάσαμε ακριβώς το 98 λεπτό του επαναληπτικού αγώνα για την ημιτελική φάση του κυπέλλου εθνών και το κρίσιμο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας με το Τιμπουκάν. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα λήξει μάλλον 0-0. Το παιχνίδι έχει χαθεί, αγαπητοί τηλεθεατές, και έτσι η Ελλάδα για μια ακόμη φορά θα μείνει έξω από τη μεγάλη διοργάνωση. Γιατί πάλι μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν το 0-0. Ο Αμπέμπε Λελέκουα προσποιείται το τραυματία, ενώ ο Πυρδημύρης και ο Τσακατσούκας τρέχουν συγκινητικά και τον κάζουν από τον αγωνιστικό χώρο. Στη Φιλαδέλφια είναι τα πλάνα, γυρίσματα, τα γυρίσματα, ναι. Με τις στολές του Τζολιά, η Εθνική Ελλάδος. Είναι στο καφενείο τώρα στο βρούμε και βλέπουμε το παιχνίδι. Ναι. Η τελευταία μάλλον επίθεση της ελληνικής ομάδας με τον Καραμίτρο αποκρούεται όμως εύκολα από το λίμπερο του Τιμπουκτάν Μόλα Καλούμπα. Δυστυχώς, αγαπητοί τηλεθεατές, κάθε ελπίδα έχει χαθεί. Και στους αιώνας των αιώνων. Και κοιτάει τέτοιο, έκανε τη λειτουργία και ήταν τηλεόραση που πας. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, σώσον και διαφύλαξον ο Θεός ημάς offside. Και αντιπροστά ο Κλαπαντάρας περνάει έναν τους αντιπάλους για να τον ανακόψουμε φάουλ. Τον ανακόπτει ο Τάμα Τούμπα, το φάουλ πρέπει να έχει γίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέσα, ναι! Πέναλτι, αλληλούια, 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 αλληλούια. Αλληλούια, ποιος θα το χτυπήσει. Μαύρος, πού τους βρήκατε, ρε φίλε, με το εξηγείς λίγο. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χατζημιζήθρας. Όχι. Όχι. Ναι, εδώ. Ο διεκδεστής θα είναι μάλλον ο Μάικ Γιαουρδάκος, ναι. Κατά το Μάικ Γαλάκος, ναι. Παίρνει φόρα και στέλνει τη μάνα στα αντίκια για να γράψει. Άμα δεν το βλέπεις όμως κάνει πολύ. Ναι, αλλά και πάλι ο ήχος, ρε φίλε, όμως και το ηχητικό αξίζει. Είναι ένα αριστουργηματικό τώρα. Ξανά ριπλή. Εντάξει, Γιάννη, βάλε το τραγούδι. Εκεί. Ο Μάικ Γιαουρτάκος, ρε φίλε. Ζήτω ο στρατός, ζήτω η απάνατη ελληνική λεβενιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν με φέρνει.
Και κάπου αλλού κάποια ταινία του είχε πει, παιδί μου, έλεγε νομίζω αποτελέσματα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη φάση. Που είχε πει, παιδί μου, Manchester United, Απόλλων Καλαμαριάς, 0-3. Λοιπόν. Ο Μάγκια Ουρτάκο. Ναι. Ο Μάγκια Ουρτάκο. Τεράστιο Χαρικλίν. Πρωτοπόρο. Τεράστιο Χαρικλίν, νομίζω. Τάμπα Τούμπα. Ναι. Τάμπα Τούμπα. Αμόλα Καλούμπα. Ναι, ναι. Και Μπέλε Λέκουα. Λοιπόν. FM γεννώ τα μηνύματα ως 5-45-26 για λίγο ακόμα που θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης για άλλα 3 περίπου λεπτάκια. Να πω ότι το πρώτο παράζ στη Γαλλία έληξε με νίκη την Grenoble Brook 2-1. Η φάση είναι ότι όση ώρα είχαμε εδώ το βαχάρι και είχα το μυαλό να του κάνω ερωτήσεις, στέλνανε μήνυμα στο Messenger κάποιον που είχαμε παίξει όλοι πότε θα μπει γκολ και πότε θα μπει γκολ γιατί είχε χάσει πέναλτι την Grenoble. Και εγώ τώρα να έχω στο μυαλό μου τι ερώτηση θα κάνω στο βαχάρι και από την άλλη να σκάνε και τα μηνύματα πότε θα μπει τον γκολ. Τελικά πήγε το over 2-1. Βρέθηκε ο άνθρωπος που μπλόκαρε τον κυλόνι από το στοίχημα. Έστω και για μισή ώρα, εντάξει, κάτα γι' αυτό. Όχι, φίλε, δεν είμαι τόσο κολλημένος με το στοίχημα. Είναι η δουλειά σου, Αθανάση. Και κόλλημα. Πάλι δεν είμαι. Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι πολύ πιο κολλημένοι με το στοίχημα, φίλε. Εγώ, δηλαδή, είναι αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα που δεν έχω καμία επαφή με το αντικείμενο. Είναι άλλοι που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας πούμε, ο Μουρελής είναι πιο κουμαρόσκυλο από μένα. Ναι. Σαν φιλοσοφία, έτσι. Σαν. Ναι, ναι. Γκρε. Και παίζει σκυλιά, γαντιά, μπάσκετ, βόλεϊ, ντάρτς, όλα τα παίζει. Καζίνο. Πάω παίξει με τα σκυλιά. Ναι, πόκερ και τα λοιπά. Εγώ, φίλε, τζογάρω μόνο στην μπάλα. Και νορμάλ ποσά, όχι. Ρε, ο Θανάσης. Ο Θανάσης, λέω. Ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης. Λοιπόν, χάρηκα. Ο Σταμάτης που είναι έτσι από τα καλύτερα. Ο Μουρελής πρώτα απ' όλα, ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος ψυχαγωγία. Τον είχα δηλαδή στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε προχθές η βάφτιση στο Βαθύλακο και δεν σταμάτησα να γελάω. Είναι φοβερό παιδί, αλλά δεν είναι κακό να το, αυτό το οποίο κάνει. Εντάξει, τη βρίσκει έτσι ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης μπορεί να σου βάλει στοίχημα με το οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε την κουβέντα, αυτό που λέει ο Θανάσης. Και λέει και το έχει πει. Πάμε στοίχημα ένα μπουκάλι. Κατευθείαν. Εντάξει, είναι στο DNA σου, είναι στο αίμα σου. Το Θανάση είναι η δουλειά του, ας πούμε. Εμείς κάποτε ασχολιόμασταν πολύ εργαστεχνικά, αλλά επειδή ο κουβάς πήγαινε σύννεφο, το κόψαμε. Καταρχήν, εγώ το έχω πει πολύ και το έχω γράψει ότι κατέληξα στο στοίχημα μέσω ποδοσφαίρου. Είναι άλλοι που το έχουν προσπεράσει εντελώς το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγοριστικό και έχουν πάει κατευθείαν στο στοίχημα σαν τζόγο. Εγώ δηλαδή από τη λατρεία μου για την μπάλα κατέληξα να ασχολούμαι με το στοίχημα. Δεν πρέπει να το δεις ως τζόγο όμως, φίλε. Γιατί άμα το δεις ως τζόγο θα παρασυρθείς και. Θα είναι πολύ. Κοίταξε, ο όρος τζόγος για το ποδοσφαιρικό στοίχημα. Δεν κολλάει 100%. Είναι μεν τζόγος, αλλά δεν είναι ο απόλυτος τζόγος. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και η μελέτη και η γνώση και η στατιστική και όπως βέβαια και στα χαρτιά. Άστινε τη ρουλέτα, ας πούμε. Στο χαρτί, επίσης δεν είναι μόνο τύχη. Αυτούς που μετράνε τα φύλλα και τα λοιπά. Αυτοί όπως απαγορεύουν την εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι. Είναι πολλά μέσα. Είναι και. Δεν έχω πάει ποτέ στα 27,5 χρόνια ζωής μου. Σε καζίνο. Έχω πάει, αλλά εντάξει. Δεν έχω παίξει. Εγώ έχω πάει, είχα παίξει και μια-δυο φορές, αλλά δεν με ενθουσίασε, φίλε. Ενώ το χαρτί μου αρέσει και με λεφτά, αλλά γουστάρω με φίλους να το κάνω. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό το κάνω πάντα. Παλιά παίζαμε για ένα μήνα, δηλαδή 15 μέρες πριν και 15 μέρες μετά την πρωτοχρονιά. Ναι. Παίζαμε για πολλές ώρες την ημέρα. Αλλά έμενε το χρήμα μεταξύ της παρέας. Καλά, ναι, και όποιος τα κέρδιζε, κερνούσε. Ναι, κέρνουσε πίτσες, μπύρες. Εμείς, ας πούμε, πολλές πρωτοχρονιές μαζευόμαστε με την παρέα. Αυτό που λες, ένα τραπέζι ωραίο, ρε παιδί μου, στο σπίτι κάποιου. Συνήθως έχουμε ένα συγκεκριμένο που πάμε. Πρέπει μια μεγάλη πράσινη τσοχάρα, ρε παιδί μου. Ντυμένοι όλοι κουστούμαρισμένοι, γραβάτες και τα λοιπά. Λες να νιώθεις, να φτιάξεις λίγο ατμόσφαιρα καζίνο. Έχω εγώ και ένα βαλιτσάκι με μάρκες από αυτά τα επαγγελματικά. Με τράπουλες μέσα και τα λοιπά. Αλλά τι 50 λεπτά, 1 ευρώ, 2 ευρώ. Ναι. Άντε το πολύ, 5 ευρώ. Δεν θέλει παραπάνω, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί πολλοί έχουν μαλώσει σπίτια για το χαρτί. Α, και καλά, για τα λεπτά. Έχουν, έχουν γίνει σκηνικά απίστευτα τώρα. Έχουν χαλάσει παρές, φιλίες. Και ο τζόγος, να θυμάστε και το χαρτί, το ξέρετε βέβαια πολύ, αλλά κάποιοι δεν το θυμάστε, έχει κλείσει σπίτια. Γι' αυτό μακριά από τα χαρτιά. Πάμε κανένα βράδυ, πάμε και το Μουρελί. Πάμε στο καζίνο. Εγώ έχω φάει και πόρτα, φίλε, σε καζίνο, στο Λονδίνο. Γιατί έπρεπε να είσαι ντυμένος, υπήρχε dress code. Ναι. Και εγώ είχα πάει με τζίνα και μπότα. Ναι. Και έφυγα πίσω στο ξενοδοχείο και πήρα σακάκι του μπαμπά μου και ξαναπήγα. Ναι. Πάμε κανένα βράδυ. Και σε ένα συνοικιακό στο Λονδίνο. Τι δούμε καλά ένα βράδυ για το χαβαλέ και θα πάμε στο καζίνο. Δεν με εξητάρει η φάση, ρε φίλε. Πάμε, δηλαδή, ναι, εντάξει, για το χαβαλέ μπορώ να πάω, ναι, αλλά δεν θα παίξω, ας πούμε. Το θεωρώ πολύ απρόσωπο, ας πούμε. Για το χαβαλέ, ρε. Ναι. Ο Μουρελής, εντάξει, θα το αφήσουμε εκεί πέρα. Ας πούμε 21 με παρέα, καραγουστάρο. Ναι, εννοείται. Εμείς θα πάμε στο μπουφέ. Θα φάμε τζάμπα. Θα φάμε κουτρά. Φάμε πιο μα σκάσουμε. Α το πούμε πάνω από τα τραπέζια. Να παίζει. Όλα στο κόκκινο, βάλτε όλα. Λοιπόν.
Ένα λεπτάκι πριν από τις 12, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά. Ήταν ο Μπαλαντέρ της Τρίτης. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Καλά, ήταν λίγο διαφορετικός, αλλά ωραίος. Καλή κακή, αυτή ήταν και η θεματολογία μας και απόψε. Αυτό είναι Θοδωρής Δρακάκης. Θοδωρής Δρακάκης, σωστά. Πίσω από χώρο, έχει ζήσει σε νησίπλο. Τα είχαμε πει σε μια άλλη κομπή. Τα έχει πει, γιατί. Στην Άξοζη, κάπου εκεί. Στην Πάρη. Ναι. Για του λάτρε των ρετρό θεμάτων, Μουντιάλ κτλ. Η ΕΡΤ. Πότε το έχει αυτό, την Κυριακή, νομίζω, αλλά και κάθε βράδυ έχει αφιέρωμα σε παλιά Μουντιάλ. Ναι, και εγώ τα έβλεπα. Εντάξει, τα πιο πολλά τα έχω δει βασικά. Αλλά είναι έτσι κάποιοι που δεν τα έχετε δει ή γουστάρετε να τα ξαναδείτε. Είναι η ΕΡΤ, η οποία θα καλύψει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, έτσι. Θετικό. Και είναι σε πολύ καλές ευρωπαϊκά ώρες. Ένα μήνα. Τα πιο νωρίς παιχνίδια είναι 1 το μεσημέρι, ναι. Και τα πιο αργά είναι 9. Λέει, πιο αργά από 9 δεν ξεκινάει παιχνίδι. Θα βαρεθεί ο Κιλώνης δηλαδή να βλέπει Μουντιάλ. Καλά, εντάξει, θα σκάσω στην μπάλα, φίλε. Ναι. Αλλά έχω φτάσει σε μια φάση, σε μια ηλικία παύλα φάση που δεν τα δω όλα. Εντάξει, δηλαδή κάτι όλα. Σαουδική Αραβία, Μαρόκο, δεν άκαστο να το δω. Λέμε τώρα. Αίγυπτο όμω θα δούμε, ρε φίλε. Θα δούμε, ρε φίλε, εννοείται. Τσέκαρα και τις ημερομηνίες και είναι η παραμονή των αγώνων της Αιγύπτου. Είναι πάντα καθημερινές. Οπότε όντως θα έχουμε το προηγούμενο βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντώνη. Θα τον παίρνουμε. Με τον Αντώνη. Βεβαίως, τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με την Ζούγκλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μάλλον θα τα πείτε μόνο με τον Θανάση Κιλώνη, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα επιστρέφω από την Τρίγλια της Χαλκιδικής. Εντάξει, τηλεφωνικά θα τα πούμε. Και... τηλεφωνικά σίγουρα. Εκτός αν ξεμεινώσει κανένα μπιτσόμπαρο εκεί πέρα το βράδυ. Θα δούμε. Εντάξει. Αν είναι λοιπόν, έτσι, φίλε, μην βγει. Έτσι σε δικαιολογώ. Έτσι σε δικαιολογώ. Να πας να ξεσκάσεις. Θα τον πάρω το Θανάση. Θα με πάρει να με βγάλει το βράδυ τίποτα κομμάτια. Λοιπόν. Σουρωμένος. Σουρωμένος 100%. Γιώργος Αγόρας. Να ευχαριστήσουμε πριν κλείσουμε τον Παράσου, έτσι, τον χορηγό μας. Ολύμπο 90, 2310 227005. Ό,τι χρειάζεστε για θέματα φυσικού αερίου, λέβητες κτλ. Αξεσουάρ μπαταρίες μπάνιου και γενικότερα υδραυλικής φύσεως ανταλλακτικά θα τα βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. Ένα ωραίο θέμα μπορούμε να κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, είναι ο Παράσχος. Να το φέρουμε εδώ, να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε, είναι λίγο τροπαλός. Για Γιουβέντους, για Μουντιάλ. Ενώ είναι μεγάλη προσωπικότητα. Να μου πει τις βρωμιές σου, γιατί σίγουρα θα έχει να πει. Δεν τις πει, εντάξει. Τις πολύ βρωμιές, αυτές που δεν μεταφέρονται στον αέρα, δεν τις πει. Εντάξει, είναι αδερφός. Α, εκτός αέρα, ναι, στα πει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε πήγα να σου πει χρόνια πολλά. Με ξέχασε, φίλε. Αδελφός. Ξέχασε. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Αδελφός. Αν δεν ήταν χορηγός, τον είχα σβήσει. Να ξέρεις, τελείωσες. Λοιπόν. Μπλοκ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.